2, 1, 1, 2. Ένα, δύο. Ένα. Ένα, δύο.
πειράζει. Σωστά. Okay. Δεν πειράζει. Ναι, έτσι. Ναι. 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 Το κλείσιμο. Ναι, έτσι. Ωραία. Ναι. Ναι. Το έχω το εδώ. Λέω να μείνω καθιστή. Ναι. Έτσι, ωραία. Οπότε θα πείτε εσείς, ναι. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή συνάντηση του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμοχώστου με ένα θέμα διαφορετικό από τα προηγούμενα αλλά εξίσου ενδιαφέρον αφού αφορά στην υγεία μας και στην προσφορά στον συνάνθρωπο. Ο τίτλος της απόψινής διάλεξης είναι «Η αξία της γνώσης των πρώτων βοηθειών στην καθημερινή ζωή». Η συγγήτρια είναι η κυρία Ευαγγελία Γκουγκούδη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα ακούσουμε τη διάλεξη, θα ακολουθήσει η συζήτηση όπως άλλες φορές. Να πω τώρα εκ προημίου κάποιες ανακοινώσεις που αφορούν σε κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Μητροπόλεως. Το συνέδριο, το 6ο Διεθνές Αγιολογικό Συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια εδώ στη Μητροπολή μας, το οποίο πρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο, όπως γνωρίζετε είχε αναβληθεί και γι' αυτό θα ορίστηκε ως νέα ημερομηνία η 1η Μαΐου. Θα γίνουν, η τελετή έναρξης θα γίνει την 1η Μαΐου, Κυριακή του Θωμά, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και θα ακολουθήσουν οι συνεδρίες από τη Δευτέρα το πρωί μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι στο Συνοδικό της Μητροπόλεως. Θα εκδοθεί σύντομα και το πρόγραμμα, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις ενορίες και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στην τιμή του Τιμίου Σταυρού στην Κύπρο, θα πραγματοποιηθεί μία έκθεση εδώ δίπλα στην Αγία Άννα, στον αρχαίο ναό της Αγίας Άννας, με θέμα τον Σταυρό, έχει τίτλο «Σταυρική πορεία», με εκθέματα σημαντικά από διάφορα προσκυνήματα του Σταυρού στην Κύπρο, αλλά κυρίως από εκθέματα σταυρούς και εικόνες και άλλα κοιμήλια από την ελεύθερη και κατεχόμενη επαρχία Αμοχώστου. Τα περισσότερα πρώτη φορά εκτίθενται στο ευρύ κοινό και στον οδηγό που συνοδεύει την έκθεση δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 27 Μαρτίου, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και θα διαρκέσει η έκθεση μέχρι την 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
δηλαδή μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες, πριν και μετά το συνέδριο. Είμαστε έτοιμοι τώρα για την έναρξη της διαλέξεως. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ στην πέμπτη διάλεξη του 11ου χρόνου του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμοχώστου, εδώ στο Παραλίμνη. Η διάλεξη πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, περιορισμένο αριθμού προσκεκλημένων, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Προκειμένου, ευχαριστώ Πάτερ, να διασφαλίζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για προστασία της δημόσιας υγείας και να αποτρέπεται η μετάδοση του ιού. Η απόψινή πέμπτη διάλεξη με εισηγήτρια την Ευαγγελία Γκουγκούδη, παιδοχειρουργό, που είναι μέλος ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα ασχοληθεί με το θέμα «Η αξία της γνώσης των πρώτων βοηθειών στην καθημερινή ζωή». Επιτρέψτε μου πριν αρχίσουμε να αναφερθώ λίγο εν συντομία στην κυρία Γκουγκούδη. Κυρία Γκουγκούδη αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στην χειρουργική παίδων σε διακεκριμένες κλινικές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ρουπέρτο Κάρολα της Χαϊδελβέργης και δύο μεταπτυχιακών τίτλων. Υπηρέτησε ως λέκτορα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για 7 χρόνια. Στη συνέχεια, από το 2014, σχεδόν από το ξεκίνημα της λειτουργίας της δικιάς μας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπαιδεύει τους φοιτητές της ιατρικής στην χειρουργική παίδων και κυρίως στις κλινικές δεξιότητες, ακολουθώντας πρωτοποριακές πρακτικές διδασκαλίας, αναγνωρισμένες από διεθνή πανεπιστήμια. Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο, θα της δώσω το λόγο ώστε να αναπτύξει το θέμα της και να έχουμε στη συνέχεια τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να υποβάλουμε τα ερωτήματά σας στην κυρία Γκουγκούδη. Ερωτήματα μπορούν να υποβάλουν και οι ακροατές του Πολιτεία FM και όσοι μας παρακολουθούν διαδικτυακώς. Κυρία Γκουγκούδη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Και πραγματικά ο χώρος είναι εξαιρετικός. Το είχα δει σε φωτογραφίες, αλλά δεν αποδίδει. Και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι μπορούμε να βρεθούμε από κοντά, έστω και λίγοι, για να κουβεντιάσουμε για την αξία των πρώτων βοηθειών, της παροχής των πρώτων βοηθειών σε ανθρώπους οι οποίοι τις χρειάζονται. Και τι εννοούμε όταν λέμε πρώτες βοήθειες? Πρώτες βοήθειες είναι η άμεση φροντίδα την οποία μπορούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει θύμα κάποιου ατυχήματος ή έχει ασθενήσει ξαφνικά, και την βοήθεια αυτή μπορεί να τη δώσει οποιοδήποτε από εμάς γνωρίζει. Θα μιλήσουμε δηλαδή ουσιαστικά απόψε για δεξιότητες και τεχνικές τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει το κοινό, οποιοδήποτε πολίτης, που μπορεί και να ξέρει, να έχει ήδη δηλαδή τη γνώση, και αυτό το οποίο θα συμπληρώσουμε απόψε είναι να ερμηνεύσουμε ουσιαστικά για ποιο λόγο κάνουμε κάποια πράγματα στην παροχή των πρώτων βοηθειών, γιατί κατανοώντας κάποιους μηχανισμούς και κάποιες δράσεις, είναι πιο εύκολο να αποκτήσουμε αυτή τη γνώση, να την κάνουμε κτήμα μας και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ένα πολύ βασικό συστατικό, ας το πούμε έτσι, των αποτελεσματικών, της παροχής αποτελεσματικών πρώτων βοηθειών, πέρα από τη γνώση, είναι και η ψυχραιμία που πρέπει να δείχνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πραγματικά το να αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο σε μια επίγουσα κατάσταση που χρειάζεται βοήθεια, είναι κάτι που μπορεί να μην είναι ευχάριστο και ίσα-ίσα μπορεί να είναι πολλές φορές δυσάρεστο και επικίνδυνο και να δημιουργεί διάφορα συναισθήματα, ενδεχομένως και αρνητικά. Είναι όμως σημαντικό το να είμαστε, να έχουμε την απαραίτητη εκείνη γνώση, να είμαστε σίγουροι για τις δράσεις τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε και να είμαστε και ψύχρεμοι στο να τον αντιμετωπίσουμε. Άρα ο πανικός είναι το τελευταίο που μας χρειάζεται. Και για ποιο λόγο κάνουμε αυτή την συνάντηση απόψε εδώ, για ποιο λόγο είναι σημαντικό να ξέρουμε να παρέχουμε πρώτες βοήθειες? Γιατί το ατύχημα βρίσκεται στην καθημερινότητά μας, ατυχήματα συμβαίνουν διαρκώς,
οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση επίγουσα. Και σαφώς είναι περισσότερο ωφέλιμο να γνωρίζει κάποιος πρώτες βοήθειες και να μην χρειαστεί ποτέ να τις εφαρμόσει, παρά το αντίθετο. Και είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πρέπει έγκαιρα να παρέχουμε, να δώσουμε αυτή τη βοήθεια όταν τη γνωρίζουμε, σε αυτό το χρονικό όριο, όπως λέμε, της πρώτης χρυσής ώρας για την αντιμετώπιση ενός ατυχήματος. Και τι εννοούμε όταν λέμε χρυσή πρώτη ώρα? Είναι το όριο αυτό από την ώρα που συμβαίνει το ατύχημα σε έναν άνθρωπο, που πρέπει να τον υποστηρίξουμε και να φροντίσουμε να τον διατηρήσουμε σε όσο καλύτερη κατάσταση γίνεται, ούτως ώστε να μην επιδεινωθεί η εικόνα του εξαιτίας του ατυχήματος, της ασθένειας, του οποιοδήποτε γεγονότος αρνητικού του συμβαίνει, και να τον παραδώσουμε στη συνέχεια στους ειδικούς σε όσο καλύτερη κατάσταση μπορούμε. Και ακριβώς επειδή μιλάμε για το ξεκίνημα της διαδικασίας, γι' αυτό ξαναλέμε πάλι ότι το να είμαστε ψύχρεμοι και να είμαστε σε ετοιμότητα να προσφέρουμε βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα αξιοποιήσουμε το χρόνο από τη στιγμή μηδέν, από τη στιγμή που συμβαίνει δηλαδή ένα ατύχημα σε κάποιον άνθρωπο. Και φυσικά πρέπει να είμαστε σε θέση και να γνωρίζουμε ότι όταν συμβεί κάτι και μπορούμε να βοηθήσουμε, πρέπει παράλληλα να καλέσουμε βοήθεια, πριν αρχίσουμε δηλαδή να κάνουμε αυτά τα οποία εμείς γνωρίζουμε. Είναι καλό και χρήσιμο, όταν κρίνουμε ότι πρέπει, να καλέσουμε βοήθεια. Και η βοήθεια είναι το 112, είναι το ασθενοφόρο, όταν χρειαζόμαστε ιατρική βοήθεια. Και μιλώντας μαζί τους στο τηλέφωνο, με τους ανθρώπους από τους οποίους θα ζητήσουμε βοήθεια, πάλι η ψυχραιμία παίζει ρόλο, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ποια στοιχεία θα πούμε. Θα πούμε ποιοι είμαστε, θα πούμε πού βρισκόμαστε, θα πούμε τι έχει συμβεί και γι' αυτό το λόγο βοηθούμε εμείς, τι έχουμε σκοπό να κάνουμε, πόσοι εμπλέκονται σε αυτό το γεγονός. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι δεν θα κλείσουμε ποτέ πρώτη το τηλέφωνο, όσο και να βιαζόμαστε, γιατί μπορεί σε κάποιο σημείο αυτής της συνδιάλεξης η άλλη πλευρά να ζητήσει κάποια πληροφορία. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα μας κλείσουν το τηλέφωνο και δεν θα κλείσουμε εμείς πρώτη το τηλέφωνο, για να μπορέσουμε να δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται και να μπορέσουμε να έχουμε τη βοήθεια η οποία θα είναι σημαντική στη συνέχεια. Για να μπορέσουμε όμως να βοηθήσουμε, πρέπει να είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι ασφαλές και για τον άνθρωπο τον οποίο καλούμαστε να βοηθήσουμε, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ένα θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος αν αυτό συμβεί μέσα στον δρόμο και αν ο άνθρωπος αυτός είναι πεσμένος μέσα στον δρόμο και πάμε να τον βοηθήσουμε σε εκείνο το σημείο. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει όλοι μας τις ειδήσεις, κάποιοι που πήγαν να βοηθήσουν θύματα ατυχημάτων και έπεσαν και εκείνοι εκ νέου θύματα ατυχημάτων, γιατί τους παρέσυρε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Άρα η συνθήκη πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει και τη δική μας ασφάλεια και στη συνέχεια την ασφάλεια για το θύμα του ατυχήματος, για τον άνθρωπο δηλαδή τον οποίο εμείς θα βοηθήσουμε. Μετά λοιπόν την εκτίμηση του περιβάλλοντος ουσιαστικά και της ασφάλειας αυτού του περιβάλλοντος ή του ενδεχόμενου κινδύνου, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πάρα πολύ γρήγορα τι έχει συμβεί. Και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε βλέποντας τον άνθρωπο ο οποίος είναι απέναντί μας και χρειάζεται τη βοήθειά μας εκείνη τη στιγμή. Αν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μιλά, αν αναπνέει, αν έχει ανοιχτά τα μάτια του και μας βλέπει. Το αν έχει σφιγμό ή όχι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, πρέπει να τον πλησιάσουμε για να το δούμε αυτό, αλλά και η πρώτη ματιά μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για την κατάσταση ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε επίγουσα κατάσταση και χρειάζεται βοήθεια. Αφού εκτιμήσουμε λοιπόν αυτούς τους δύο παράγοντες, θα προχωρήσουμε στο δράσε. Θα πάμε στο τελευταίο βήμα, στο τρίτο βήμα δηλαδή, που είναι και το ουσιαστικό, και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, εφόσον όμως γνωρίζουμε και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που σε μια στιγμή που κάποιος χρειάζεται βοήθεια, τρέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι να τον βοηθήσουν. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν τι χρειάζεται να γίνει και το ξέρουν σωστά, το έχουν ξανακάνει ή το έχουν διδαχθεί σωστά. Με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι να δημιουργούν μια κατάσταση δυσάρεστη για αυτούς που πρέπει να παράσχουν βοήθεια. Δηλαδή το πλήθος, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο. Άρα πλησιάζουμε μόνο όταν ξέρουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Αφού λοιπόν παραμείνουμε ασφαλείς, σε περιπτώσεις εκτός από αυτήν που είπαμε για το ατύχημα στο δρόμο, σε μια περίπτωση ηλεκτροπληξίας, πρέπει πάλι να σταθμίσουμε την κατάσταση, πώς είναι τα δεδομένα μας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, σε ένα επεισόδιο πνιγμού ή πνιγμονής ή σε μια περίπτωση φωτιάς που έχει μέσα ανθρώπους. Από το κοίτα σκέψου δράσε λοιπόν, αυτό το οποίο θα δούμε
ξεκινώντας την διάλεξη αυτή για, για την παροχή των πρώτων βοηθειών, είναι να αξιολογήσουμε την κατάσταση του ασθενούς και στη συνέχεια να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή, αυτό που θα κάνουμε απόψε είναι να δώσουμε στοιχεία για το πώς αξιολογούμε έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια και θα δώσουμε και κάποια παραδείγματα περιπτώσεων που χρειάζεται η παροχή πρώτων βοηθειών και ποιες είναι αυτές οι βοήθειες που μπορούμε να δώσουμε. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση ενός ανθρώπου είναι καταρχάς να δούμε αν είναι ζωντανός ή όχι, αν είναι μαζί μας ακόμη δηλαδή ή όχι. Και ένα στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό είναι ο προσδιορισμός των ζωτικών σημείων. Ζωτικά σημεία, όπως λέμε εμείς στην ιατρική, είναι οι μετρήσεις εκείνες, τα χαρακτηριστικά εκείνα που μας δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και φυσικά μπορεί τα ζωτικά σημεία να αφορούν και την αρτηριακή πίεση και τη θερμοκρασία και τον κορεσμό του οξυγόνου, εκτός από τις σφίξεις και τις αναπνοές. Οι σφίξεις και οι αναπνοές όμως είναι εκείνα τα ζωτικά σημεία τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε χωρίς καν να έχουμε κάποιο ιατρικό εργαλείο και χωρίς να έχουμε και ιδιαίτερη γνώση. Αρκεί να ξέρουμε πώς θα αξιολογήσουμε το σφιγμό, δηλαδή ξέρουμε όλοι μας ότι πιάνοντας με τον δείκτη, το μέσο και τον παράμεσο δάκτυλο στην περιοχή του καρπού προς την πλευρά του αντίχειρα βρίσκεται μία αρτηρία από κάτω την οποία θα ψηλαφίσουμε και θα μπορέσουμε να μετρήσουμε τις σφίξεις μας. Ξέρουμε όμως, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, ότι έχουμε και άλλες αρτηρίες στο σώμα μας και μία πιο μεγάλη αρτηρία, εκτός από αυτήν εδώ στο χέρι, είναι και μία αρτηρία εδώ στον τράχυλο, η καροτίδα, η οποία είναι περισσότερο σημαντική με την έννοια ότι τη βρίσκουμε πιο εύκολα. Δηλαδή, αν έχουμε έναν ασθενή που είναι σε μία άσχημη κατάσταση γενική, δεν μας μιλάει, δεν έχει τις αισθήσεις του, για να ψηλαφίσουμε σφιγμό δεν θα πάμε να ψάξουμε στο χέρι του. Γιατί το πιθανότερο είναι ότι η αρτηρία που περνάει από το χέρι θα έχει πολύ εξασθενημένο σφιγμό και μάλλον θα καθυστερήσουμε ψάχνοντας να τη βρούμε. Άρα θα πάμε κατευθείαν σε μια μεγαλύτερη αρτηρία, όπως είναι η καροτίδα, στο πλάι του τραχύλου, του λαιμού δηλαδή ουσιαστικά. Αν δεν καταφέρουμε να ψηλαφίσουμε ούτε αυτή την αρτηρία, σημαίνει ότι ο ασθενής είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Και αυτό ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε σε αυτούς που θα έρθουν να παράσχουν βοήθεια, γιατί εκτός από την πληροφορία που δίνουμε στο τηλέφωνο, είναι σημαντικό να ξέρουμε, να έχουμε καταλάβει τι έχουμε κάνει στο ενδιάμεσο και αν έχει βελτιωθεί και η εικόνα του ανθρώπου, ούτως ώστε όταν θα έρθει ένα ασθενοφόρο ή μια πιο ειδική βοήθεια, να πούμε σε τι κατάσταση ήταν αυτός ο άνθρωπος και η μέτρηση του σφιγμού είναι ένα τέτοιο στοιχείο που θα μπορέσουμε να πούμε, ούτως ώστε να αξιολογηθεί από τους πιο ειδικούς η βαρύτητα της κατάστασης αυτού του ασθενούς. Άρα λοιπόν μπορούμε να μετρήσουμε, να ψηλαφίσουμε δηλαδή την καροτίδα, όπως ακριβώς είπαμε, με τα τρία δάχτυλα και όχι με το ένα δάχτυλο να πάμε να κουμπίσουμε πάνω στην αρτηρία, γιατί πολλές φορές τα αγγεία τα οποία υπάρχουν στις άκρες των δακτύλων μας έχουν και αυτά σφιγμό. Και ψηλαφώντας, ακουμπώντας μόνο το ένα μας δάκτυλο πάνω στην αρτηρία του ασθενούς, του ανθρώπου ο οποίος χρειάζεται βοήθεια, ο σφιγμός που μπορεί να αισθανόμαστε μπορεί να είναι ο δικός μας και όχι ο σφιγμός του ασθενούς. Άρα, χρησιμοποιώντας τα τρία δάχτυλα και ακούγοντας ταυτόχρονα, έχοντας την αίσθηση ταυτόχρονα του σφιγμού, αυτός ο σφιγμός είναι του ανθρώπου ο οποίος χρειάζεται βοήθεια και όχι ο δικός μας. Έχει νόημα δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα από ένα δάχτυλα για να ψηλαφίσουμε τις αρτηρίες. Και αυτό το οποίο μας δείχνει ο σφιγμός, ο ψηλαφητός σφιγμός όπως λέμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο χτυπάει η καρδιά, με τον οποίο συστέλλεται, αν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των σφίξεων και επίσης το πόσο αίμα κυκλοφορεί. Γιατί όταν ψηλαφούμε μία αρτηρία και καταλαβαίνουμε σωστά το σφιγμό αυτό, τον παλμό δηλαδή που νιώθουμε ψηλαφώντας την, σημαίνει ότι ο όγκος του αίματος που κυκλοφορεί είναι καλός, είναι αυτός που πρέπει. Όταν έχουμε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μεγάλη αιμορραγία, τότε ο σφιγμός σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως. Είναι εξασθενημένος. Άρα το να ψηλαφίσω μια αρτηρία που δεν έχει πολύ δυνατό σφιγμό, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο που επηρεάζει την κυκλοφορία του. Και αυτό το κάτι μπορεί να είναι μια αιμορραγία, μπορεί όμως να είναι και ένα καρδιακό επεισόδιο που δεν επιτρέπει στην καρδιά να συσπαστεί σωστά και να στείλει το αίμα όπως πρέπει στην περιφέρεια. Η καρδιακή συχνότητα, για να ξέρουμε και τι θα μετρήσουμε, γιατί ναι, μεν έχουμε το ρολόι και μετράμε τις σφίξεις, ένα εύρος 60 με 100 σφίξεων το λεπτό για έναν ενήλικα ασθενή είναι φυσιολογικό. Στον ασθενή ενδεχομένως που θα έχουμε εμείς μπορεί αυτές οι σφίξεις να είναι περισσότερες ή λιγότερες, άρα το 60 με 100 θα το θυμόμαστε σαν όριο.
Και σε αντίθεση με την αρτηριακή πίεση, η καρδιακή συχνότητα όσο μεγαλώνουμε μικραίνει, δηλαδή αν έχουμε ένα βρέφος απέναντί μας μπορεί να έχει 130 σφίξεις και να είναι μια χαρά. Ενώ εμείς στις 130 σφίξεις είμαστε ταχυπαλμικοί. Αντίθετα, η αρτηριακή πίεση ξεκινάει από πιο μικρές τιμές όσο είμαστε μικροί και μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και η ηλικία μας. Το όριο βέβαια πάλι στην αρτηριακή πίεση του 80 με 120 εξακολουθεί να είναι το φυσιολογικό όριο, αλλά η αρτηριακή πίεση είναι και κάτι το οποίο δεν έχουμε τρόπο να το μετρήσουμε σε έναν άνθρωπο που παθαίνει κάτι μπροστά μας και πρέπει να δώσουμε πρώτες βοήθειες. Χρειάζεται πιο ειδικό εξοπλισμό. Άρα λοιπόν για τις σφίξεις θα θυμόμαστε το 60 με 100. Και σε ποια περίπτωση λοιπόν μπορεί να χρειαστεί να μετρήσουμε ή να αξιολογήσουμε τις σφίξεις? Όταν έχουμε μπροστά μας έναν ασθενή ο οποίος χάσει τις αισθήσεις του και πέσει κάτω. Όταν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος αισθάνεται ότι έχει αίσθημα παλμών, δηλαδή ότι χτυπάει πιο γρήγορα η καρδιά του, για να μετρήσουμε τον αριθμό και να μετρήσουμε και το ρυθμό. Γιατί μπορεί αυτές οι σφίξεις να είναι μεν 90, για παράδειγμα, αλλά να έχουν ένα ρυθμό ο οποίος δεν είναι φυσιολογικός. Για παράδειγμα, έχουμε σφίξεις οι οποίες ακολουθούν το ρυθμό ντουκ, 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 και έχουμε σφίξεις οι οποίες είναι ντουκ, ντουκ, ντουκ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι, δηλαδή, ο αριθμός μπορεί να είναι ίδιος στο τέλος, αλλά ότι είναι άριθμη αυτή η λειτουργία της καρδιάς, αυτό είναι ένα γεγονός και αυτό μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε προβλήματα. Άρα, λοιπόν, είπαμε για τις αρτηρίες που προτιμούμε να ψηλαφίσουμε, είπαμε και για τον αριθμό. Και για να δούμε τώρα πώς μετρούμε την αναπνοή. Η αναπνοή είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να δούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται να χρειάζεται βοήθεια. Είναι μια δεξιότητα που ενδεχομένως είναι λίγο πιο δύσκολη σε σχέση με τη μέτρηση των σφίξεων, γιατί μπορεί ο ασθενής να είναι, να φοράει πάρα πολλά ρούχα και να μην βλέπουμε το θώρακα πώς ανεβοκατεβαίνει. Και γενικά η αναπνευστική συχνότητα, δηλαδή η μέτρηση της αναπνευστικής συχνότητας, επειδή είναι και πιο λίγος ο αριθμός των αναπνοών, δηλαδή γίνεται πιο αργά η κίνηση του θώρακα σε σχέση με τις σφίξεις που μετράω στην αρτηρία, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να μετρήσω. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρω είναι ότι αν φτάσω στο σημείο να ακούσω, δηλαδή να προσπαθώ να ακούσω πόσες αναπνοές έχει αυτός ο ασθενής, και μόνο το γεγονός ότι μπορώ να ακούσω ρυθμικές αναπνοές και ήχο αναπνοής φυσιολογικό και όχι τύπου ρόγχου, δηλαδή απλά ο αέρας ο οποίος μπαινοβγαίνει, κάνει το θόρυβο, αυτή είναι μια φυσιολογική αναπνοή σε σχέση με τον ήχο του, όταν δεν μπορώ να αναπνεύσω φυσιολογικά. Εντάξει, και κάποιος ο οποίος δεν έχει τις αισθήσεις του και έχει μια τέτοιου τύπου αναπνοή, όσο αριθμό αναπνοών και να μετρήσω εγώ δεν είναι φυσιολογικές. Γιατί δεν είναι φυσιολογικός ο τρόπος που μπαινοβγαίνει ο αέρας. Άρα λοιπόν έχω στο νου μου ότι για να αξιολογήσω την αναπνοή πρέπει να βλέπω το θώρακα να ανεβοκατεβαίνει, αλλά πρέπει και ο τρόπος που μπαινοβγαίνει ο αέρας στον αεραγωγό, όπως λέμε, δηλαδή στην τραχεία και στους πνεύμονές μας στη συνέχεια, να είναι αυτός που πρέπει. Και πότε πάλι θα ελέγξω τι συμβαίνει με την αναπνοή? Όταν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει τις αισθήσεις του, όπως και προηγουμένως είπαμε για τις σφίξεις, ή έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαφορετικό χρώμα δέρματος, δηλαδή έχει αρχίσει να αλλάζει από το ροδαλό χρώμα που έχουμε όλοι μας, το λευκό, να αρχίσει να γίνεται κυανοτικός, όπως λέμε, να γίνεται μπλε, και να δείχνει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει σωστά. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια με τον κορονοϊό, νομίζω ότι αυτό το εργαλείο εδώ, το εξάρτημα, το έχουμε μάθει αρκετά καλά όλοι μας. Είναι το οξύμετρο, το οποίο μετρά τι ποσοστό της αιμοσφαιρίνης που κυκλοφορεί στον οργανισμό μας είναι δεσμευμένη το πιθανότερο με οξυγόνο. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτό το εξάρτημα, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι πολλοί από εμάς το έχουμε στην τσάντα μας πλέον, εντάξει, εμείς το είχαμε και από πριν, αλλά και πολλοί κόσμος πλέον κυκλοφορεί με το οξύμετρο μαζί του ή έχουν πουληθεί πάρα πολλά οξύμετρα τα τελευταία χρόνια. Άρα ξέρουμε ότι για να προσδιορίσουμε την κατάσταση της οξυγόνωσης ενός ανθρώπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μανταλάκι, όπως λέμε, πάρα πολύ απλά, να το τοποθετήσουμε στο δάχτυλό μας και να δούμε αν αυτός ο κορεσμός είναι μικρότερος από αυτά τα όρια και πιο συγκεκριμένα αν είναι κάτω του 95%, αυτός ο άνθρωπος μάλλον χρειάζεται υποστήριξη με οξυγόνο. Το 97-99 είναι ένα φυσιολογικό όριο. Και για να πάμε τώρα σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα τραύματα. Τα τραύματα μπορεί να έχουν διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι ανοιχτά, μπορεί να είναι κλειστά, μπορεί δηλαδή να έχω μια συνέχεια, όπως λέμε, μια λύση της συνέχειας του δέρματος και να έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον ο ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα.
Μπορεί να έχω τραύματα τα οποία αιμορραγούν και πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός τότε, να προστατέψω δηλαδή ουσιαστικά τον εαυτό μου και μπορεί σε αυτή την προστασία να ζητήσω και τη βοήθεια του ασθενούς. Σε αυτές εδώ τις εικόνες βλέπετε κάποια είδη τραυμάτων από πολύ απλά, όπως είναι μια απλή γρατζουνιά ή μια μελανιά, μέχρι πιο σημαντικά, όπως είναι αυτό εδώ το τραύμα, ας πούμε, που λείπει ένα κομμάτι από τον αντίχειρα. Έχουμε ένα αποσπαστικό τραύμα, όπως λέμε, και λείπει ένα κομμάτι από εδώ. Αν παρελπίδα έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτό το κομμάτι το οποίο λείπει, πρέπει να το μεταφέρουμε μαζί με τον ασθενή στο νοσοκομείο, γιατί μπορεί να γίνει προσπάθεια να επανασυγκοληθεί. Το θέμα είναι πώς θα το μεταφέρουμε. Γιατί λέμε ότι να χρησιμοποιήσουμε πάγο, να το βάλουμε σε νερό. Το καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσουμε, να το τυλίξουμε μέσα σε μία γάζα ή μέσα σε ένα κομμάτι χαρτί και να το βάλουμε έτσι μέσα σε πάγο και όχι απευθείας το ίδιο το κομμάτι το οποίο λείπει πάνω στον πάγο, γιατί θα πάθει, μπορεί να πάθει βλάβη δηλαδή αυτό το τμήμα και να μην είναι πλέον καθόλου βιώσιμο μετά. Αν και συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, αν αργήσουμε να φτάσουμε στο νοσοκομείο ή όσο πιο πολύ αργούμε, η βιωσιμότητα αυτών των τμήματων τα οποία λείπουν είναι μικρή. Εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε την προσπάθεια και από εκεί και έπειτα είναι και θέμα της τεχνικής που θα εφαρμοστεί για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο τραύμα. Αυτό εδώ το τραύμα στο βλέφαρο είναι αυτό που λέμε θηλαστικό τραύμα, δηλαδή ένα τραύμα στο οποίο ανοίγει το δέρμα και αναλόγως μπορεί είτε να αιμορραγεί είτε να μην αιμορραγεί. Τι κάνουμε λοιπόν άμεσα σε μια περίπτωση τραυματισμού? Έχουμε αυτή την περίπτωση εδώ, ένα χέρι το οποίο είναι τραυματισμένο. Το πρώτο που θα κάνουμε όταν αιμορραγεί ένα τραύμα είναι να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε υλικό κατά το δυνατόν πιο καθαρό για να πατήσουμε από πάνω, να συμπιέσουμε το τραύμα και να σταματήσουμε την αιμορραγία. Γιατί τι συμβαίνει όταν πιέζουμε ένα τραύμα? Αρχίζει να κινητοποιείται ο μηχανισμός της πήξης του αίματος. Και αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται θρόμβος στο σημείο που έχει γίνει το τραύμα και άρα σταματάει η αιμορραγία. Και αν αυτή η αιμορραγία είναι μεγάλη και χρειαστεί να βάλω και δεύτερο κομμάτι γάζας, υφάσματος, χαρτιού, οτιδήποτε έχω από πάνω, δεν θα βγάλω το προηγούμενο, αλλά θα πάω να βάλω το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο από πάνω. Γιατί μετακινώντας την πρώτη γάζα, ας το πούμε έτσι, από το τραύμα, παίρνω μαζί και οποιοδήποτε κομμάτι θρόμβου πάει να σχηματιστεί. Άρα ξαναρχίζει να ματώνει το τραύμα. Πιέζοντας όμως από πάνω με τα υπόλοιπα που έχω να τοποθετήσω, έχω καλύτερες πιθανότητες να σταματήσω την αιμορραγία. Και τώρα αν αυτό το τραύμα βρίσκεται και σε κάποιο σκέλος, κάποιο χέρι ή πόδι, τότε ανασηκώνω και το σκέλος πιο ψηλά, γιατί τι καταφέρνω με το να σηκώσω το χέρι πιο πάνω, αν είναι τραυματισμένο, πιέζω εδώ στο τραύμα και βοηθώ να σταματήσω ή μάλλον να μειώσω ουσιαστικά την παροχή του αίματος προς το χέρι και να βοηθήσω και την επαναφορά τη φλεβική. Άρα οι αρτηρίες δεν μεταφέρουν τόσο πολύ αίμα στο τραύμα. Οι φλέβες αποχετεύουν, γυρνάνε πίσω προς την καρδιά το αίμα που υπάρχει. Άρα η περιεκτικότητα, ας το πούμε έτσι, της περιοχής αυτής εδώ σε αίμα είναι η μικρότερη δυνατή. Άρα και αυτό με τη σειρά του μπορεί να βοηθήσει στην ανάσχεση της αιμορραγίας. Τώρα, αν έχω ένα τραύμα το οποίο δεν αιμορραγεί, υπάρχει όμως, ή αν έχω σταματήσει την αιμορραγία, τότε θα ασχοληθώ με τα υπόλοιπα. Δηλαδή θα καθαρίσω το τραύμα, θα χρησιμοποιήσω αντισηπτικό υλικό, το οποίο συνήθως είναι ένα ιωδιούχο αντισηπτικό διάλειμμα του τύπου Betadine, και στη συνέχεια θα καλύψω από πάνω το τραύμα, είτε με μία απλή γάζα αυτοκόλλητη, είτε και με επίδεσμο αν το τραύμα είναι μεγαλύτερο. Και ο επίδεσμος είναι κάτι που πρέπει να τοποθετηθεί σωστά, εν πάση περιπτώσει, αν το χρησιμοποιήσουμε, ειδικά σε τραύματα τα οποία αιμορραγούν πάνω από τις γάζες που έχω βάλει πάνω από το τραύμα. Τοποθετώ και τον επίδεσμο με την έννοια ότι και η πίεση την οποία ασκεί ο επίδεσμος δρά αιμοστατικά. Δεν πρέπει όμως αυτός ο επίδεσμος να είναι τόσο σφιχτά δεμένος που να σταματήσει την αρτηριακή παροχή στο σκέλος. Γιατί είπαμε μεν ότι θα ανασηκώσω το χέρι προς τα πάνω και δεν θα έχω τόσο μεγάλη παροχή αίματος από τις αρτηρίες. Αν όμως πιέσω πάρα πολύ τον επίδεσμο πάνω στο τραύμα, μπορεί να διακόψω την αιματική παροχή. Και πώς θα το καταλάβω αυτό? Βάζω τον επίδεσμο και κρατώ τον άνθρωπο αυτό υπό παρακολούθηση, ας το πούμε έτσι, τον ξαναβλέπω μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο και ελέγχω τι. Βλέπω αν αισθάνεται μούδιασμα στα δάχτυλα του χεριού, αν έχω βάλει δηλαδή τον επίδεσμο σε κάποιο σημείο του χεριού, βλέπω τα περιφερικότερα τμήματα του χεριού από το σημείο του τραύματος. Αν αισθάνεται λοιπόν μούδιασμα, αν έχει αρχίσει να αλλάζει
η χρειά, το χρώμα του δέρματος να γίνεται πιο μπλε. Στην αρχή γίνεται περισσότερο κόκκινο το χέρι όταν συγκεντρώνεται περισσότερο αίμα. Και στη συνέχεια όταν, γιατί ουσιαστικά σφίγγοντας ένα τραύμα στο αντιβράχιο, ας πούμε, στον πύχη, τι κάνω. Εμποδίζω το φλεβικό αίμα να γυρίσει προς τα πίσω και παρεμποδίζω επίσης και το αρτηριακό να πάει. Άρα έχω μεγαλύτερη ερυθρότητα στην αρχή εξαιτίας του φλεβικού αίματος που λιμνάζει και στη συνέχεια αυτό το χέρι αρχίζει να γίνεται κυανοτικό, όπως λέμε, γιατί δεν πάει και αίμα προς τα εκεί. Αίμα δηλαδή το οποίο είναι τροφοδότης, έτσι. Άρα αρχίζει να αλλάζει το χρώμα του χεριού, αρχίζει να επηρεάζεται η κινητικότητα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κινήσει τα χέρια του σωστά και αρχίζουν να επηρεάζονται και οι σφίξεις. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις σφίξεις, ψηλαφώ το χέρι και βλέπω ότι δεν έχει καλές σφίξεις, ενώ είχε πριν το δέσω εγώ. Άρα πρέπει να κάνω κάτι. Επίσης, αυτό που λέμε εκεί για το χρόνο τριχοειδικής επαναφοράς, μπορεί να ακούγεται έτσι πολύ ιατρικός όρος, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ εύκολα και μπορείτε και μόνοι σας να το κάνετε και να δείτε αν ένα άκρο έχει φυσιολογική κυκλοφορία και πώς γίνεται αυτό. Έχω τον νύχι μου, πιέζω τον νύχι του ενός χεριού με τον νύχι του άλλου και το χρώμα από ροδαλό που είναι γίνεται λευκοπό. Αν φύγω αυτή την πίεση, το νύχι θα ξαναγίνει πάλι ροζ και θα ξαναγίνει ροζ σε χρόνο ενός με δύο δευτερόλεπτα. Αυτός ο χρόνος είναι ο φυσιολογικός χρόνος, όπως λέμε, της τριχοειδικής επαναφοράς. Τα αγγεία αυτά που βρίσκονται στην άκρη του δακτύλου λέγονται τριχοειδή, γιατί είναι πολύ μικρά. Μια φυσιολογική κυκλοφορία αίματος δηλαδή είναι τόσο. Ένα με δύο δευτερόλεπτα κάνει για να ξαναγεμίσει με αίμα το νύχι. Αν έχουμε έναν πολύ σφιχτά δεμένο επίδεσμο και πάω να κάνω αυτή τη δοκιμασία, το νύχι θα παραμείνει λευκόπουο για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα. Που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει που επηρεάζει την αιμάτωση. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνω πρώτα και καλύτερα είναι να λύσω τον επίδεσμο. Να τον χαλαρώσω τουλάχιστον και να δω αν τα συμπτώματα του ανθρώπου υποχωρούν. Ένα άλλο σύμβαμα το οποίο μπορεί να είναι αρκετά συχνό είναι η ρινοραγία και ειδικά σε μικρά παιδιά. Γιατί τις περισσότερες φορές οι ρινοραγίες, εκτός από τους τραυματισμούς στη μύτη, οφείλονται σε κάποια λάθος κατασκευή των αγγείων που βρίσκονται μέσα στη μύτη, στο βλενογόνο της μύτης, όπως λέμε, και μπορεί να τραυματίζονται και να έχουμε εύκολα επεισόδια αιμορραγίας από τη μύτη. Παλιότερα, λοιπόν, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιο μικρή, η τακτική ήταν στρέφω το κεφάλι προς τα πίσω, κοιτάω τον ουρανό και πιέζω τη μύτη στο σημείο όπου το σκληρό κομμάτι της μύτης, το στέινο, δηλαδή το οστό, γίνεται χόνδρος. Γιατί η μύτη έχει ένα τμήμα το οποίο είναι πιο σκληρό και φαίνεται ότι από κάτω υπάρχει κόκαλο και ένα περιφερικό κομμάτι το οποίο είναι πιο μαλακό και είναι ο χόνδρος της μύτης. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν που ενώνονται αυτά τα δύο τμήματα, πιέζουμε, αντίστοιχα περισσότερο από το ρουθούνι το οποίο αιμορραγεί, και κοιτάμε και τον ουρανό για να σταματήσει το αίμα. Αυτό είναι μια τακτική η οποία η πίεση είναι σωστή, η φορά είναι λάθος. Δηλαδή το να γυρίσω το κεφάλι μου προς τα πίσω σημαίνει ότι αυτό το αίμα το οποίο συγκεντρώνεται στη μύτη μπορεί να φύγει προς τα πίσω και να πάει προς την τραχεία, δηλαδή είτε να πάει στον ισοφάγο είτε να πάει στην τραχεία και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Άρα γέρνω το κεφάλι προς τα μπρος, όπως φαίνεται εδώ, αυτό εδώ το κοριτσάκι. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι πρέπει να φυσήσει κάποιος τη μύτη του για να φύγει ό,τι υπάρχει μέσα στη μύτη. Το να φυσήσει τη μύτη είναι το ίδιο όπως βγάζω μία γάζα από ένα τραύμα. Δηλαδή, όταν πάει να σχηματιστεί ο θρόμβος στο αγγείο το οποίο έχει ματώσει, φυσώντας εγώ τη μύτη, απομακρύνω το θρόμβο και ξαναδημιουργείται πάλι αιμορραγία. Άρα, δεν φυσάω τη μύτη, γέρνω το κεφάλι προς τα μπρος, πιέζω στο σημείο αυτό που είπαμε και περιμένω να σταματήσει η αιμορραγία. Τα περισσότερα επεισόδια σταματούν έτσι. Δεν χρειάζεται ούτε να βάλω κάτι μέσα στα ρουθούνια. Αυτό θα γίνει στη συνέχεια στο νοσοκομείο από τους ειδικούς γιατρούς που είναι οι ορειλάδες. Αλλά στη φάση που καλούμε να δώσω βοήθεια, δεν θα βάλω κάποιο ούτε βαμβάκι, ούτε γάζα, ούτε τίποτα μέσα στη μύτη, γιατί μπορεί να χειροτερέψω τη διαδικασία όταν πάω να αφαιρέσω ειδικά αυτό το, τη γάζα που έχω βάλει μέσα στη μύτη. Άρα λοιπόν, μόνο αυτή η κίνηση είναι αρκετή και είναι αποτελεσματική για να σταματήσω την αιμορραγία. Και αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος και μόνος του, έτσι. Γιατί η ρινοραγία δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ σημαντική. Μπορεί να φαίνεται τρομακτική, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική η απώλεια αίματος. Άρα μπορούμε και μόνοι μας να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, εάν μας συμβεί κάτι τέτοιο. Για να δούμε τώρα μια άλλη περίπτωση εδώ. Φαντάζομαι το έχουμε πάθει περισσότεροι. Είναι ένα αιμάτωμα. Υπονύχιο λέγεται, δηλαδή συγκεντρώνεται αίμα κάτω από τον νύχι. Όταν αυτή η αιμορραγία είναι σχετικά μεγάλη και όταν μαζευτεί γρήγορα αυτό το αίμα κάτω από τον νύχι, αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ επώδυνη. Δηλαδή, επειδή πιέζεται
τον ήχη που είναι ανένδοτο και είναι στερεά κολλημένο πάνω στο δάχτυλό μας, η συγκέντρωση αίματος από κάτω δημιουργεί πολύ έντονο πόνο. Φαντάζομαι ότι αν κάποιος το έχει πάθει, το αντιλαμβάνεται τι εννοούμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και επειδή ένα υπονύχιο αιμάτων μπορεί να συμβεί εύκολα, έτσι, δηλαδή πιάνω το χέρι μου στην πόρτα, μου το πατάει κάποιος, πέφτει ένα αντικείμενο πάνω στον ήχη και συμβαίνει αυτό, η πιο άμεση ενέργεια την οποία μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, εντάξει, όχι μόνο εμείς που είμαστε πιο ειδικοί, αλλά και εσείς, να τρυπήσω τον ήχη εκείνη την ώρα. Και αν δεν έχω μία βελόνα για να το τρυπήσω, μπορώ να το τρυπήσω με ένα συνδετήρα που θα. Γιατί λέμε συνδετήρα, ο συνδετήρας είναι σχετικά χοντρό αντικείμενο. Δεν είναι κάτι πολύ λεπτό, δηλαδή για να κάνει μία μικρή οπή στον ήχη και να μην παροχετευτεί εύκολα το αίμα. Καίω λοιπόν την άκρη του συνδετήρα με έναν αναπτήρα, για να είμαι σίγουρη ότι είναι αποστηρωμένο, εν πάση περιπτώσει, κατά το δυνατόν, και τρυπάω από πάνω. Δηλαδή στο κέντρο του νυχιού πιέζω, και αυτό το οποίο θα καταφέρω είναι να φύγει εκείνη την ώρα το αίμα, να ασπρίσει τον ήχη. Είναι πάρα πολύ θεαματικό, δηλαδή, αν το δοκιμάσετε. Ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να το δοκιμάσετε, αλλά ξέρετε, αυτά όλα τα λέμε τώρα για την περίπτωση που χρειαστεί να δώσετε βοήθειες. Ναι. Αυτό προφανώς δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Δηλαδή, εγώ δεν θα τρύπαγα μόνη μου το νύχι μου. Νομίζω δεν θα είχα τόσο κουράγιο να το κάνω. Αλλά σε άλλους ανθρώπους μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται εκείνη την ώρα, γιατί αν περάσει η ώρα και παραμείνει αυτό το αίμα κάτω από τον νύχι, το αίμα αρχίζει να πίζει. Και όπως λέμε, αρχίζει να οργανώνεται αυτό το αιμάτωμα. Και άρα μετά, όσες τρυπίτσες και να κάνω, δεν πρόκειται να παροχετευτεί τίποτα. Στη συνέχεια, δηλαδή, πρέπει να μπω και στη διαδικασία να πάρω αντιβίωση για να μην μολυνθεί αυτή η συλλογή κάτω από τον ήχη. Επιπλέκεται περισσότερο η διαδικασία σε σχέση με το πόσο πιο εύκολα θα μπορούσε να διεκπαιρεωθεί εάν έκανα απλά μία τρύπα πάνω στον ήχη. Εύκολο, μην το ακούτε πολύ. Και σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν τραβάω τον ήχη να το βγάλω. Έτσι, γιατί το νυχιάκι θα πέσει από μόνο του, αν χρειάζεται και εφόσον δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Για να δούμε τώρα μια άλλη ομάδα ατυχημάτων που αφορά στα εγκάβματα. Τα εγκάβματα μπορούν να συμβούν από την πάρα πολύ απλή μορφή τους. Ακουμπάω το χέρι μου πάνω στο μάτι της κουζίνας ή πάνω στο σίδερο και παθαίνω ένα έγκαυμα πρώτου ή δευτέρου βαθμού, μέχρι τα πιο σοβαρά εγκάβματα, όπως είναι αυτά που συμβαίνουν σαν αποτέλεσμα μιας πυρκαγιάς ή τα ηλεκτροπληξία, και η ηλεκτροπληξία θεωρείται έγκαυμα, ή η επαφή με κάποια χημική ουσία, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα χημικό έγκαυμα. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ σε αυτή την περίπτωση? Το πιο βασικό από όλα που πρέπει να κάνουμε είναι να απομακρύνουμε τον άνθρωπο από την πηγή του εγκάβματος. Δηλαδή να μαζέψουμε τον άνθρωπο από τη θέση, αυτό που είπαμε από την αρχή, να είμαστε ασφαλείς και εμείς, να είναι ασφαλείς και εκείνος. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε κοντά στο σημείο που καίγεται και να θεωρούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι δίνουμε βοήθειες. Άρα πρέπει να τον απομακρύνουμε με ασφάλεια κυρίως δική μας, γιατί εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε να βοηθήσουμε και αν συμβεί κάτι δυσάρεστο και σε εμάς, τότε δεν θα υπάρξει κανένας να βοηθήσει ούτε εμάς ούτε εκείνον. Άρα λοιπόν με ασφάλεια να απομακρύνουμε τον άνθρωπο από το σημείο που σημαίνει πυρκαγιά, ή εάν τυχόν έχουν αρπάξει φωτιά τα ρούχα του, το να τον αφήσουμε σε μια κατάσταση στο περιβάλλον ξαπλωμένο, η επαφή του οξυγόνου με τη φωτιά θα κάνει ακόμη χειρότερη τη φωτιά. Άρα γι' αυτό το λόγο όλοι θα έχουμε δει σε ταινίες που πέφτουν πάνω από τον άνθρωπο που καίγεται και τον σκεπάζουν με ρούχα ή του πετάνε ακόμη και χώμα ή εν πάση περιπτώσει με οποιοδήποτε τρόπο να πατήσουν τη φωτιά με κάτι, ούτως ώστε να σταματήσει να έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Η φωτιά η οποία δεν έχει οξυγόνο σβήνει. Άρα το πρώτο βήμα είναι να σβήσουμε αυτή τη φωτιά και στη συνέχεια να δούμε τι έχει συμβεί. Όπως επίσης και στην περίπτωση της ηλεκτροπληξίας να απομακρυνθούμε με ασφάλεια από το χώρο, θα το δούμε και παρακάτω πώς, και στην περίπτωση των χημικών ουσιών. Για να δούμε όμως λίγο ποια εγκάβματα είναι αυτά τα οποία τελικά χρειάζονται βοήθεια. Και προφανώς, εντάξει, δεν μιλάμε για τα εγκάβματα πρώτου βαθμού, αυτά δηλαδή τα οποία έχουν μια ερυθρότητα και ενδεχομένως και ένα πρίξιμο, ένα είδημα δηλαδή, όπως λέμε, στην περιοχή, και συμβαίνουν νομίζω σε όλους μας, ειδικά στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, που δεν είμαστε και τόσο καλά προστατευμένοι από τα αντιλιακά και καίει και πάρα πολύ ο ήλιος. Νομίζω ότι στην πρώτη επίσκεψη στη θάλασσα σχεδόν οι περισσότεροι παθαίνουν τέτοιου τύπου εγκάβματα. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε μια ενυδατική κρέμα και ενδεχομένως να δώσουμε και λίγο, να πάρουμε και λίγο παυσίπονο και θα δούμε παρακάτω τι δεν πρέπει να κάνουμε.
Και στη συνέχεια έχουμε τα εγκάβματα, αν σε αυτού του τύπου το έγκαυμα δηλαδή προσθεθούν και οι φυσαλίδες, έχουμε τα εγκάβματα τα δευτέρου βαθμού και τα υπόλοιπα από εκεί και έπειτα, τα τρίτου και τετάρτου βαθμού, είναι πιο βαριά εγκάβματα. Είναι εγκάβματα τα οποία δηλαδή επηρεάζουν το δέρμα, εδώ φαίνεται μια τομή δέρματος, επηρεάζουν το δέρμα λοιπόν όχι μόνο στην επιδερμίδα, που είναι το επιφανειακό στρώμα, αλλά και πιο βαθιά. Και γι' αυτό το λόγο τα επιφανειακά εγκάβματα πονάνε περισσότερο από ένα πιο βαθύ έγκαυμα. Δηλαδή, αν δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα βαθύ έγκαυμα και μάλιστα δεν αισθάνεται και πολύ έντονα τον πόνο, σημαίνει ότι αυτό το έγκαυμα είναι πραγματικά βαθύ και έχουν καταστραφεί οι νευρικές απολύξεις του δέρματος και γι' αυτό το λόγο δεν αισθάνεται και πόνο. Άρα το να μην πονά ένας εγκαυματίας δεν είναι και ιδιαίτερα χαρούμενο θέμα, έτσι. Ο πόνος δηλαδή είναι κάτι που συνδυάζεται με το έγκαυμα και όταν δεν υπάρχει είναι μάλλον αρνητικό προγνωστικό στοιχείο. Τι κάνουμε λοιπόν στην περίπτωση του εγκαυματία στο σημείο που συνέβη το ατύχημα? Θα φροντίσουμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία της εγκαυματικής επιφάνειας με δροσερό νερό και όπως λέμε με τριχούμενο νερό, γιατί αν πάρουμε μία λεκάνη και τη γεμίσουμε με νερό και βάλουμε μέσα ένα χέρι που είναι καμένο, σε λίγο χρόνο η θερμοκρασία του νερού θα εξομοιωθεί με τη θερμοκρασία της εγκαυματικής επιφάνειας, άρα πλέον δεν θα έχει κανένα νόημα να βρίσκεται αυτό το χέρι μέσα στο νερό, γιατί δεν θα μειώνεται επιπλέον η θερμοκρασία του εγκαύματος. Άρα ή θα ρίξω νερό πάνω στο έγκαυμα με ένα μπουκάλι που μπορεί να έχω ή με ένα λάστιχο με νερό που μπορεί να βρω ή θα βάλω το χέρι αυτό κάτω από τη βρύση για να είναι τρεχούμενο το νερό και να έχω καλύτερες πιθανότητες να μειώσω την θερμοκρασία της περιοχής που κάηκε. Γιατί το έγκαυμα δημιουργεί βλάβη στην αρχή που συμβαίνει, δημιουργεί βλάβη όμως και σε δεύτερο χρόνο, συνεχίζει δηλαδή να δημιουργεί βλάβη πιο βαθιά πλέον στους ιστούς όταν δεν μειώσουμε τη θερμοκρασία. Επίσης, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο πάγος και το παγωμένο νερό θα χειροτερέψει την κατάσταση, δεν θα βελτιώσει, δεν θα μειώσει δηλαδή πιο εύκολα την θερμοκρασία. Ίσα-ίσα, οι βλάβες από τον πάγο, τα κρυοπαγήματα όπως λέμε, είναι αντίστοιχα με τα εγκάβματα. Δηλαδή, πάλι θα επηρεάσουν την αιμάτωση του δέρματος, θα μειώσουν την αιμάτωση του δέρματος, γιατί ο πάγος, το πολύ κρύο δηλαδή, κάνει τα αγγεία να συσπώνται, να κλείνουν και άρα να μειώνεται η παροχή του αίματος, που είναι κάτι που δεν το θέλουμε στην περίπτωση των εγκαυμάτων. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ρίξουμε δροσερό νερό πάνω από το έγκαυμα. Να μην σπάσουμε τις φυσαλίδες, γιατί οι φυσαλίδες τι κάνουν? Έχουν υγρό μέσα και αποτελούν ένα κάλυμα ουσιαστικά για την εγκαυματική επιφάνεια που βρίσκεται από κάτω και αυτό το υγρό σιγά σιγά θα απορροφηθεί από μόνο του όσο προχωράει η επούλωση και όσο κλείνει από κάτω αυτή η εγκαυματική επιφάνεια. Άρα οι φυσαλίδες προστατεύουν ουσιαστικά το έγκαυμα και θα τις αφήσουμε, θα βάλουμε μία γάζα χαλαρά δηλαδή από πάνω και θα αφήσουμε αυτές τις φυσαλίδες από μόνες τους να απορροφηθούν. Σε καμία περίπτωση δεν θα πάμε να τις ανοίξουμε και να τις σπάσουμε, γιατί εκθέτουμε αυτομάτως το έγκαυμα, το ανοίγουμε δηλαδή στο περιβάλλον και αν έχει έναν από τους κινδύνους, εν πάση περιπτώσει, που αντιμετωπίζει ένα έγκαυμα, είναι η επιμόλυνση. Δηλαδή έχουμε ένα δέρμα ανοιχτό, άρα μπορεί οποιοδήποτε μικροβιακός παράγοντας να πάει να καθίσει εκεί πάνω και να δημιουργήσει μία φλεγμονή. Και επίσης λέμε ότι δεν βάζουμε υλικά κολλώδη πάνω στο έγκαυμα, δηλαδή δεν βάζουμε οδοντόπαστα, για παράδειγμα. Γιατί είναι ένα υλικό το οποίο θα πάει και θα κολλήσει πάνω στην εγκαυματική επιφάνεια και μετά θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να το βγάλουμε και δημιουργώντας μεγαλύτερη βλάβη στην επιδερμίδα που είναι ήδη καμένη και μεγαλύτερο πόνο βέβαια στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν η οδοντόπαστα δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα. Το γιαούρτι βέβαια που βάζουμε πολλές φορές όταν καούμε, πώς λειτουργεί θετικά? Το γιαούρτι λειτουργεί καλά γιατί είναι κρύο. Η θερμοκρασία λοιπόν, η κρύα που έχει το γιαούρτι βοηθάει στη μείωση της θερμοκρασίας του εγκάβματος και άρα μειώνει την επέκταση της βλάβης και το γιαούρτι φεύγει πολύ πιο εύκολα από την οδοντόκρεμα. Η οδοντόκρεμα δημιουργεί και επιπλέον πόνο την ώρα που μπαίνει, το γιαούρτι δεν είναι τόσο επώδυνο. Επομένως, αν δεν μπορούμε να ρίξουμε νερό πάνω στο έγκαυμα, το γιαούρτι θα το βάζαμε με μια επιφύλαξη μικρή, αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο πρέπει να μειώσουμε τη θερμοκρασία. Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε ότι στις μελανιές, στα καρούμπαλα δηλαδή που, που σχηματίζονται στο κεφάλι μας όταν χτυπάμε, βάζουμε βούτυρο, λένε. Το βούτυρο πώς λειτουργεί? Το βούτυρο λειτουργεί επειδή είναι κρύο. Και βάζοντας το βούτυρο λοιπόν πάνω στο τραύμα που έχει κάνει μια οποιαδήποτε μελανιά σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός μας, η χαμηλή θερμοκρασία βοηθά στο να σταματήσει να μεγαλώνει αυτό το καρούμπαλο, γιατί μειώνει την παροχή του αίματος. Άρα έχει την πρακτική του εν πάση περιπτώσει σημασία και αυτό.
Και τα δύο δηλαδή αυτά υλικά χρησιμοποιούνται ωφέλιμα, γιατί χρησιμοποιούμε τη χαμηλή τους θερμοκρασία. Άρα λοιπόν και ως προς τα εγκάβματα μπορούμε να δώσουμε βοήθεια, γιατί η δική μου ειδικότητα, όπως είπε ο κ. Κορακιανίτης, είμαι παιδοχειρουργός και έχουμε δει κατά καιρούς ανθρώπους να έρχονται στο νοσοκομείο κουβαλώντας τα παιδιά τους επειδή κάηκαν, επειδή χτύπησαν, επειδή οτιδήποτε και να έρχονται, ξέρετε, με πετσέτες, με οτιδήποτε ας πούμε σε πάνω από ένα τραύμα ή από ένα έγκαυμα. Όταν ξέρουμε τουλάχιστον να κάνουμε την πρώτη αντιμετώπιση, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να φτάσουμε σε μια καλύτερη κατάσταση στο νοσοκομείο και να είναι και ο τραυματισμός, ας πούμε, τον οποίο έχουμε, να είναι κατά το δυνατόν προστατευμένος. Όπως είπαμε για τα ηλεκτρικά εγκάβματα, την ηλεκτροπληξία δηλαδή, το πρόβλημα εδώ δεν είναι αν θα έχω, βάζω ας πούμε το δάχτυλό μου στην πρίζα, το πρόβλημα δεν είναι αν θα πάθω στην άκρη του δαχτύλου μου κάποιο θερμικό έγκαυμα, για παράδειγμα, ή αν θα συμβεί κάποιο τραύμα στο δάχτυλό μου, είναι ότι η δίωδος αυτή του ρεύματος από τον οργανισμό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές βλάβες στην καρδιά. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάθει ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας και είναι εντάξει, δεν έχει πέσει κάτω, δεν έχει χάσει τις αισθήσεις του, πρέπει να τον συμβουλέψουμε να πάει στο νοσοκομείο. Γιατί πρέπει να πάει δηλαδή εκεί να του κάνουν ένα καρδιογράφημα και να αξιολογήσουν ότι όλα είναι καλά με τη λειτουργία της καρδιάς, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Επειδή η καρδιά λειτουργεί ηλεκτρικά, είναι μια αντλία δηλαδή η οποία έχει συγκεκριμένα σημεία πάνω που δίνουν την βηματοδότηση, ας το πούμε έτσι, η δίωδος του ρεύματος μπορεί να αποσυντονίσει αυτούς τους φυσιολογικούς βηματοδότες τους οποίους έχουμε. Και βέβαια, το να κάνουμε, να δώσουμε πρώτες βοήθειες σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει ηλεκτροπληξία, είναι σημαντικό να προστατευτούμε εμείς, δηλαδή δεν θα πάμε να τον ακουμπήσουμε, θα σταματήσουμε την παροχή του ρεύματος. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, θα τον σπρώξουμε με κάποιο αντικείμενο το οποίο κατά προτίμηση, όχι κατά προτίμηση, το οποίο πρέπει να μην είναι μεταλλικό, για να μην μεταφερθεί ο ηλεκτρισμός πάνω μας. Εδώ βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος πατάει και σε μια επιφάνεια η οποία επίσης πρέπει να είναι κακός αγωγός, να το πούμε έτσι, του ηλεκτρισμού, δηλαδή να είναι ξύλινη η λαστιχένια ή χάρτινη. Αυτό όμως το να τον σπρώξουμε από το καλώδιο που έχει το ρεύμα, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε με τα χέρια μας και ότι πρέπει να το κάνουμε με υλικό από το οποίο δεν θα περάσει το ρεύμα. Εντάξει, γιατί αν χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα πάθουμε και εμείς ηλεκτροπληξία μαζί με αυτόν και θα καταλήξουμε και οι δύο λιπόθυμοι στο πάτωμα, περιμένοντας έναν οποιοδήποτε άλλο για να έρθει να μας σώσει. Άρα λοιπόν η διακοπή της παροχής του ρεύματος ή αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, η απομάκρυνση από το ρεύμα με τον τρόπο αυτό είναι απαραίτητα στοιχεία για να βοηθήσω έναν άνθρωπο που έχει πάθει ηλεκτροπληξία. Και για να δούμε παρακάτω μια άλλη κατηγορία εγκαυμάτων που επίσης μπορεί να συμβεί στην καθημερινότητά μας, το χημικό έγκαυμα. Δηλαδή όλοι ασχολούμαστε με καθαριστικά υλικά στην καθημερινότητά μας στο σπίτι μας. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρά και αν δεν χρησιμοποιήσω γάντια ή αν εν πάση περιπτώσει πέσουν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματός μου που δεν είναι προστατευμένο και ακόμη πιο συγκεκριμένα στα μάτια, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, πρέπει να ξέρω, λέμε, τι ήταν το συστατικό το οποίο έπεσε πάνω μου, δηλαδή να ξέρω αν είναι κάποιο οξύ ή αν είναι μία βάση, αν είναι καυστική ποτάσα, για παράδειγμα, στις βάσεις ή αν είναι υδροχλωρικό οξύ, γιατί τα μεν οξέα δημιουργούν πολύ έντονο πόνο την ώρα που πέφτουν πάνω στο δέρμα, ξεπλένονται όμως πολύ πιο εύκολα με την χρήση νερού, με την έκπληξη δηλαδή την οποία μπορούμε να κάνουμε και απομακρύνονται πολύ πιο γρήγορα από το δέρμα σε σχέση με τις βάσεις, με τα άλλα δηλαδή αυτά και καθαριστικά μπορεί να είναι αυτά τα υλικά, τα οποία επειδή ακριβώς δεν δημιουργούν πολύ έντονο πόνο, δημιουργούν μεγαλύτερη καταστροφή, γιατί εφησυχάζει ο άνθρωπος που έχει πέσει πάνω του κάτι τέτοιο και λέει ότι εντάξει, δεν είναι κάτι τόσο ισχυρό, άρα έχω το περιθώριο, εν πάση περιπτώσει, να ξεπλύνω λίγο, γιατί ουσιαστικά αυτά τα υλικά χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο, μέχρι και ώρες δηλαδή έκπλησης, για να φύγουν από το δέρμα. Και αυτό που πρέπει να έχω υπόψη μου είναι ότι ξεπλένω μεν το υλικό, απομακρύνω τα ρούχα τα οποία φοράει ο άνθρωπος αυτός, γιατί ο εμποτισμός των ρούχων με το σκεύασμα αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη έκθεση στο συστατικό. Ξεπλένω λοιπόν το υλικό, βγάζω τα ρούχα και για αρκετή ώρα κάνω αυτή την έκπληση και μάλιστα φροντίζω να δω, να ελέγξω από το περιβάλλον το οποίο βλέπω, αν υπάρχει πιθανότητα να εισέπνευσε κιόλας συστατικό. Δηλαδή πολλά από αυτά τα υλικά είναι και εξατμίζονται. Οπότε μπορεί να δημιουργήσει και κάποιο έγκαυμα στο αναπνευστικό αυτή η διαδικασία.
Και αυτό που λέμε τώρα εδώ είναι πώς ξεπλένουμε ένα μάτι. Επίσης, εκτός από το πριν πάμε στο μάτι, έχω το χέρι μου, ας πούμε, πάνω στο οποίο έχει πέσει κάποιο οξύ. Ρίχνω το νερό από πάνω και φροντίζω το έκπλημα αυτό να μην πέφτει πάνω μου, να μην πέφτει στα πόδια μου, να μην πέφτει πάνω στο χέρι του ανθρώπου, ο οποίος με βοηθάει να ξεπληθώ. Γιατί έστω και αραιωμένο αυτό το υλικό μπορεί πάλι να δημιουργήσει πρόβλημα. Όπως επίσης, όταν μπει κάποιο τέτοιο συστατικό στο μάτι, η έκπληση την οποία κάνω είναι γέρνω το κεφάλι του ανθρώπου που έχει πάθει αυτό το ατύχημα προς την πλευρά που είναι το μάτι που έχει δεχθεί το ξένο σώμα, το υλικό αυτό, και ξεπλένω μόνον αυτό το μάτι. Δηλαδή, αν γυρίσω, αν έχει μπει κάποιο οξύ, για παράδειγμα, στο δεξί μου μάτι, και γυρίσω το κεφάλι μου προς τα αριστερά και αρχίσω να ξεπλένω το δεξί μου μάτι, το έκπλημα από εδώ θα πηγαίνει και στο αριστερό μάτι και θα δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν γέρνω προς την πλευρά που πάσχει και ξεπλένω, ρίχνω νερό μόνο σε αυτή την περιοχή εδώ, ούτως ώστε αυτό το έκπλημα να φεύγει και να μην δημιουργεί πρόβλημα στον υγιή οφθαλμό. Και αυτή η έκπληση, όπως σας είπα και προηγουμένως, πρέπει να κρατάει ώρα. Δηλαδή αυτά τα συστατικά πρέπει να απομακρύνονται όσο γίνεται περισσότερο, η ποσότητα δηλαδή που θα μείνει μέσα στο μάτι όταν θα φτάσει ο άνθρωπος να πάει στον οφθαλμίατρο στο νοσοκομείο, να είναι όσο γίνεται πιο λίγη. Γιατί και ο οφθαλμός έχει την ιδιαιτερότητα ότι επειδή είναι βλενογόνος, επειδή τα υλικά του δηλαδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, μπορεί να πάθει έγκαφημα πάρα πολύ εύκολα. Και μπορεί μεν να μην χάσω την όρασή μου, αλλά μπορεί να ταλαιπωρούμε για καιρό μέχρι να επουλωθεί αυτό το τραύμα το οποίο δημιουργείται. Τώρα, σχετικά με τη θερμοπληξία και τη θερμική εξάντληση, επειδή είναι και νησί εδώ το οποίο έχει και αρκετό διάστημα του χρόνου ζέστη, άσχετα από το φετινό χειμώνα, εν πάση περιπτώσει που τραβάει λίγο παραπάνω, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ειδικά όταν προσέχουμε ανθρώπους που είναι σε ακραίες ηλικίες, δηλαδή είτε πολύ μικρά παιδιά, είτε ανθρώπους μιας μεγαλύτερης ηλικίας, πρέπει η έκθεση στον ήλιο να γίνεται με προσοχή. Και πρέπει να προσέχω, εάν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα σε αυτούς τους ανθρώπους του τύπου πονοκέφαλος, ζάλι, εξάντληση ή ακόμη και να χάσει κάποιος τις αισθήσεις του ή να γίνει πάρα πολύ κόκκινο το πρόσωπό του, αυτή η έντονη ερυθρότητα δηλαδή, η έντονη δίψα και η έντονη δυσφορία που μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι σημεία θερμοπληξίας. Δηλαδή, αν έχει μείνει αρκετή ώρα σε πολύ ζεστό περιβάλλον, μπορεί να συμβεί αυτό. Και είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη για ανθρώπους, όπως είπαμε, που έχουν και άλλα συνοδά προβλήματα, για ανθρώπους πολύ μικρούς, όπως είναι τα μωρά. Άρα λοιπόν πρέπει να απομακρύνω τον άνθρωπο από το περιβάλλον αυτό το οποίο προκαλεί, έχει μάλλον αυτή την αυξημένη θερμοκρασία, να τον μεταφέρω σε ένα πιο δροσερό και σκιερό μέρος, τον ξαπλώνω σε ύπτια θέση. Και αυτό που λέγαμε από την αρχή, όλοι όσοι άνθρωποι μαζεύονται εκεί και δεν μπορούν να βοηθήσουν, πρέπει να φύγουν. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει πρόσβαση στον αερισμό ελεύθερα. Άρα το να μαζευτούν πάρα πολύ από πάνω για να δουν τι συμβαίνει, το μόνο που κάνει είναι να βοηθήσει. Απομακρύνουμε τα ενδύματα και προσπαθούμε να αερίσουμε τον ασθενή, να μειώσουμε δηλαδή ουσιαστικά τη θερμοκρασία του, κινώντας βεντάλιες ή κομμάτια από χαρτόνι, μεγάλες επιφάνειες δηλαδή, για να κάνουμε μεγάλο ρεύμα αέρα και να μειώσουμε τη θερμοκρασία του πάλι. Τα ψυχρά επιθέματα, δηλαδή κομπρέσες, ουσιαστικά βοηθούν όταν τοποθετηθούν στο μέτωπο ή στο τριχωτό της κεφαλής. Μπορούμε να βρέξουμε το πρόσωπο, να βρέξουμε όλο το σώμα και αυτό που λέμε να του δώσουμε να μυρίσει κάτι έντονο, όπως είναι ο εθέρας, όπως είναι το ενόπνευμα, για να τον βοηθήσουμε να επανέλθει, να κινητοποιήσουμε δηλαδή πάλι τη φυσιολογική αναπνοή του. Και να του δώσουμε να πιει αλατόνερο. Γιατί να του δώσουμε να πιει αλατόνερο? Γιατί το αλατόνερο είναι ένα πυκνό διάλειμμα σε σχέση με το σκέτο νερό και θα βοηθήσει να συγκρατηθεί ο όγκος του αίματος που κυκλοφορεί μέσα στα αγγεία. Γιατί διαφορετικά ο αφυδατωμένος χάνει και συστατικά από την κυκλοφορία. Το αλάτι λοιπόν με το νερό είναι ένα συστατικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει σαν πρώτο υλικό, ας το πούμε έτσι, σαν πρώτη βοήθεια, αυτό τον ασθενή να κρατήσει έναν όγκο κυκλοφορίας καλό για να μην λιποθυμήσει, για να μην πέσει κάτω δηλαδή. Και φυσικά θα καλέσουμε το ασθενοφόρο και θα δοθεί βοήθεια από τους πιο ειδικούς. Παράλληλα τώρα με αυτό, η λιποθυμία είναι επίσης κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί συχνά. Δηλαδή είναι και ο χώρος που είμαστε εδώ πέρα. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμασταν πιο μικρές με την αδερφή μου, η αδερφή μου είχε ένα συνήθειο, κάθε Κυριακή που πηγαίναμε στην εκκλησία έπεφτε κάτω. Δηλαδή το θυμίαμα, το ότι δεν είχε φάει το πρωί, ότι ήταν εν πάση περιπτώσει ξυπνάγαμε και γρήγορα να πάμε. Ήταν ένα, δηλαδή υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα που το έκανε κατά εξακολούθηση αυτό. Κάθε Κυριακή που πηγαίναμε στην εκκλησία, τάκ, έπεφτε κάτω. Και μπορεί μεν
ο άνθρωπος ο οποίος ετοιμάζεται, να το πούμε έτσι, να λιποθυμήσει, να το καταλαβαίνει και να νιώθει ότι θα χάσει τις αισθήσεις του, δεν είναι υποχρεωτικό όμως ότι θα προλάβει να το πει και δίπλα. Και άρα το «δεν αισθάνομαι καλά και πέφτω» σημαίνει ότι μπορεί η λιποθυμία αυτή καθ' αυτή να μην είναι τόσο σοβαρό γεγονός. Το πέσιμο όμως και το χτύπημα μπορεί να είναι σοβαρό. Εντάξει, να πέσει δηλαδή κάτω και να χτυπήσει το κεφάλι του, να χτυπήσει το χέρι του, να χτυπήσει οποιοδήποτε άλλο σημείο μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν, η λιποθυμία, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι κάποιος πάει να λιποθυμήσει, να τον κρατήσουμε, διαφορετικά, από εκεί και έπειτα, να δώσουμε βοήθεια, δηλαδή, γιατί καταρχάς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί κάποιος να λιποθυμήσει. Γιατί συνήθως έχει μειωμένη οξυγόνωση, συνήθως δηλαδή έχω μειωμένη παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο ή στην κυκλοφορία γενικότερα. Για παράδειγμα, είμαι σε ένα χώρο που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και είναι πολύ αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Και αυτό που σας είπα δηλαδή για την εκκλησία είναι πολλοίς κόσμος μαζί, ζέστη ενδεχομένως, η μυρωδιά του θυμιάματος μπορεί κάποιους επίσης να τους ενοχλεί, άρα είναι μια κατάσταση ότι πρέπει για να πέσει κάποιος κάτω. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υποτασικοί, άρα ένα υποτασικό επεισόδιο πάλι μπορεί να οδηγήσει σε λιποθυμία. Ή γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Ή να έχω φάει πάρα πολύ ή να έχω πιει, να έχω καταναλώσει πολύ ενόπνευμα. Γενικά τέτοιες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση της λιποθυμίας. Η λιποθυμία γενικά δεν είναι επικίνδυνη κατάσταση όταν δεν έχει κάποιο υπόστρωμα. Δηλαδή, θα μου πείτε τώρα βέβαια, αν κάποιος πάθει ένα έμφραγμα δεν θα λιποθυμήσει. Εκείνος που θα πάθει το έμφραγμα θα πάθει ανακοπή, δεν θα είναι λιποθυμία. Δηλαδή θα είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία δεν αναπνέω, δεν μιλώ, δεν λειτουργεί η καρδιά μου. Ενώ στη λιποθυμία χάνω τις αισθήσεις μου και αν κάποιος με ταρακουνήσει θα επανέλθω. Και βέβαια αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ανυψώνουμε τα άκρα για να βοηθήσουμε την κυκλοφορία να επανέλθει πιο εύκολα και να συστήσουμε πάλι επίσκεψη στο γιατρό προληπτικά. Αυτό όμως το οποίο δεν είναι και πολύ σωστό να κάνουμε είναι να αρχίσουμε, δηλαδή ο πιο εύκολος χειρισμός είναι κάποιος ο οποίος έχει πέσει κάτω, να τον ταρακουνήσουμε από τους ώμους και να τον ρωτήσουμε αν είναι καλά και αν μας ακούει για να συνέλθει, για να επανέλθει. Το να του χτυπήσουμε τα μάγουλα, να τον χαστουκίσουμε ή το να του ρίξουμε νερό πάνω του δεν είναι κάτι το οποίο βοηθά την κατάσταση. Και ίσα ίσα δεν είναι και πολύ, αφενός δεν είναι χρήσιμο, αφέτερου δεν είναι και πολύ ευγενικό. Άρα λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό, δεν πετάμε νερό στο πρόσωπο, δεν το χαστουκίζουμε. Εντάξει, το με τις κινήσεις αυτές, δηλαδή με το ταρακούνημα των νόμων, ο άνθρωπος θα επανέλθει. Και βέβαια το να επανέλθει ένας άνθρωπος από τη λιποθυμία δεν σημαίνει τον αφήνουμε εκεί και σκονόμαστε και φεύγουμε να πάμε στη δουλειά μας. Περιμένουμε να έρθει βοήθεια για αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, καλούμε δηλαδή πάλι βοήθεια και φροντίσουμε αυτό που λέμε εδώ να μην χάσει αντικείμενα δικά του, γιατί αντιλαμβάνεστε κάποιος που πέφτει κάτω, ποια τσάντα, ποιο πορτοφόλι, ποιο τηλέφωνο, να φροντίσουμε και αυτό το κομμάτι, γιατί το ανθρώπινο κομμάτι δηλαδή, να μην του λείψουν πράγματα όταν συνέλθει και ψάχνει να βρει που βρίσκεται και γιατί έπαθε ό,τι έπαθε. Πάει λίγο πιο, ξεκίνησαμε πιο ήπια, πάμε λίγο πιο σοβαρά. Τώρα πάμε στο τελευταίο νομίζω ατύχημα που είπα να σας πω απόψε, που είναι η πνιγμονή. Η πνιγμονή είναι ένα γεγονός, είναι δηλαδή η απόφραξη ουσιαστικά του αεραγωγού, της τραχείας, από ένα ξένο σώμα. Δεν είναι ο πνιγμός από το νερό, είναι η απόφραξη. Στραβοκαταπίνω και πάει και κάτι σφινώνει τον αεραγωγό και δεν μπορώ να πάρω αέρα. Αυτό, σε αυτή την κατάσταση εδώ, εάν χρειάζεται κάτι από αυτά που είπαμε στο ξεκίνημα, είναι η ψυχραιμία. Γιατί πραγματικά είναι μια κατάσταση που αν δεν βοηθήσετε εσείς τον άνθρωπο αυτό, δεν θα προλάβει να τον βοηθήσει κανένας άλλος. Το να πάρω τηλέφωνο δηλαδή να έρθει το ασθενοφόρο δεν θα προλάβει να έρθει και ο άνθρωπος μάλλον θα καταλήξει αν δεν παρέμβω εγώ να τον βοηθήσω. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από την αρχή και λέμε ότι όταν ένας άνθρωπος, έχουμε καταλάβει, ακούμε δηλαδή έναν άνθρωπο να βήχει και να βήχει με τρόπο που φαίνεται ότι στραβοκαταπίνει, γιατί ο βήχας είναι ένα αντανακλαστικό που χρησιμοποιεί ο οργανισμός μας όταν κάτι, κάποιο αντικείμενο στερεό ή υγρό πάει να περάσει στην τραχεία, αντανακλαστικά αρχίζουμε να βήχουμε και να το απομακρύνουμε και να σωθούμε. Εντάξει. Όσο λοιπόν ο ασθενής βήχει, είμαστε καλά. Και όσο, γιατί αναπνέει, περνάει δηλαδή ο αέρας και ενδεχομένως μπορεί να μας μιλήσει και όλα. Βέβαια, στη φάση του βήχα, μάλλον δεν μπορεί να μας μιλήσει, αλλά αν τον ρωτήσουμε κάτι, θα μπορέσει να πει, να βγάλει έναν ήχο. Όσο αυτή η κατάσταση χειροτερεύει και επιδεινώνεται και δεν απομακρύνεται αυτό το ξένο σώμα, τότε θα δούμε ότι ο άνθρωπος αυτός, εκτός από το ότι δεν αναπνέει, θα πάψει και να μιλάει. Δηλαδή η πνιγμονή, όπως και ο πνιγμός, είναι σιωπηλή
και κάποιος ο οποίος μπορεί να πνίγεται πίσω μας και να μην το πάρουμε χαμπάρι, γιατί δεν μπορεί να μας μιλήσει και δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Άρα πρέπει γενικώς να έχουμε το νου μας, αν ακούμε αυτόν τον βήχα, ας το πούμε έτσι, που είναι ύποπτος για την πνιγμονή. Και το ακόμη πιο βασικό είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το ξένο σώμα από το στόμα του ανθρώπου, έστω και αν το βλέπουμε. Δηλαδή θα αφαιρεθεί το ξένο σώμα με το βήχα και με τους χειρισμούς που θα σας πω παρακάτω, παρά με το να βάλω εγώ το χέρι μου μέσα στο στόμα του, γιατί ίσως είναι και αντανακλαστικό, έτσι, το βλέπω ή νιώθω ότι το βλέπω και πάω να το αφαιρέσω και το σπρώχνω πιο βαθιά και κάνω χειρότερα τα πράγματα. Άρα λοιπόν, ενθαρρύνω το βήχα σε έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι πνίγεται, και στη συνέχεια, εάν δεν είναι αποτελεσματικός ο βήχας, τότε πρέπει να παρέμβω. Και όταν λέμε ενθαρρύνω το βήχα, του λέμε βήξε, βήξε. Δεν του λέμε βήξε, βήξε χτυπώντας το στην πλάτη. Εντάξει, τα χτυπήματα στην πλάτη είναι το αμέσως επόμενο βήμα, όταν πλέον αυτός ο άνθρωπος στην προσπάθεια του βήχα δεν καταφέρει να απομακρύνει το ξένο σώμα. Η επόμενη κίνηση είναι να σηκωθεί από το σημείο που κάθεται και να βάλει το χέρι του στο λαιμό, σε μια προσπάθεια να βοηθηθεί και να αρχίσει πλέον να μην μπορεί να βήξει. Γιατί δεν περνάει αέρας και δεν ακούγεται και τίποτα σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, αν του πούμε μίλα, δεν θα μιλήσει καθόλου. Και αρχίζει να αλλάζει το χρώμα του δέρματος. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, θα τον στρέψουμε προς τα μπρος, θα γύρουμε δηλαδή το κεφάλι και τον κορμό προς τα μπρος, κρατώντας τον άνθρωπο από το θώρακα, και θα τον χτυπήσουμε 5 φορές δυνατά στην πλάτη, ανάμεσα στις ομοπλάτες. Αυτά τα χτυπήματα μπορούν να βοηθήσουν, και όταν λέμε δυνατά, δυνατά με την παλάμη μας, δυνατά ανάμεσα στις ομοπλάτες. Και γι' αυτό το συγκρατούμε και όλα βάζουμε το χέρι μας εδώ στο θώρακα, γιατί αν αρχίζουμε να τον χτυπάμε μόνο τον άνθρωπο, θα πάρει φόρο και θα αρχίσει να τρέχει. Με τα χτυπήματα δηλαδή που θα του δώσουμε εμείς. Άρα δεν κάνουμε τίποτα ή θα πέσει κάτω. Άρα λοιπόν, 5 ισχυρά χτυπήματα στην πλάτη, σε μια προσπάθεια να αυξήσουμε την πίεση στον αεραγωγό και να φύγει το ξένο σώμα από το στόμα. Και λέμε ότι είναι σωστό να είναι γυρτός προς τα μπρος, γιατί και η βαρύτητα θα βοηθήσει το ξένο σώμα να βγει πιο εύκολα από το να είναι όρθιος και να τον χτυπάμε εμείς την πλάτη. Να κάνει δηλαδή την κίνηση το ξένο σώμα προς τα πάνω για να βγει, από το να κάνει την κίνηση σε ευθεία γραμμή όπως θα είναι γερμένος προς τα μπρος. Άρα λοιπόν είναι πιο εύκολο αυτό. Τώρα, αν δεν το καταφέρουμε ούτε τώρα, που και αυτό είναι μία περίπτωση, να μην καταφέρουμε να βγάλουμε το ξένο σώμα, θα προχωρήσουμε παρακάτω σε αυτό το χειρισμό, ο οποίος ονομάζεται χειρισμός Heimlich, από τον άνθρωπο που τον πρωτοβρήκε. Ο σκοπός ποιος είναι τώρα εδώ? Αγκαλιάζουμε τον άνθρωπο από την... ακουμπάει πλάτη του δηλαδή στο θώρακά μας και δένουμε τα χέρια μας γύρω από το σώμα του, με την γροθιά μας να ακουμπάει στο στομάχι του ουσιαστικά, κάτω δηλαδή από το τελείωμα του στέρνου. Και ποιος είναι ο σκοπός τώρα εδώ? Να πιέσουμε δυνατά προς τα μέσα και πάνω με το άλλο μας χέρι, να σπρώξουμε. Κάνουμε δηλαδή βίαιες οθήσεις, όπως λέμε, προς τα μέσα και πάνω, ούτως ώστε να συμπιέσουμε το διάφραγμα. Το διάφραγμα είναι ο μυς ο οποίος χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά. Εμείς πιέζοντας στο επιγάστριο, στο στομάχι δηλαδή, πιέζουμε προς τα μέσα και προσπαθούμε να αυξήσουμε την πίεση μέσα στο θώρακα, ούτως ώστε να σπρώξει πάλι ο αεραγωγός αυτό το ξένο σώμα και να το βγάλει. Αυτές τις προσπάθειες τις κάνουμε 5 φορές. Αν δεν πετύχουν, ξαναγυρνάμε. Και αν ο ασθενής εξακολουθεί να έχει τις αισθήσεις του, γιατί όσο περνάει η ώρα και δεν οξυγονώνεται, μπορεί να καταρρεύσει στο τέλος. Άρα λοιπόν, αν εξακολουθεί να έχει τις αισθήσεις του, θα ξαναχτυπήσουμε πάλι, θα ξαναπάμε από την αρχή τα 5 χτυπήματα στην πλάτη και τις 5 προσπάθειες Heimlich. Τώρα, αν ο ασθενής πέσει κάτω και χάσει τις αισθήσεις του, τότε πάμε σε άλλες διαδικασίες που είναι η κάρπα, που την ξέρετε, φαντάζομαι, κάποια από εσάς. Είναι οι συμπιέσεις δηλαδή που κάνουμε στο θώρακα, γιατί δεν έχει κανένα άλλο νόημα να προσπαθούμε σε έναν άνθρωπο ανέστητο να βγάλουμε ένα ξένο σώμα. Και θα περιμένουμε βέβαια τη βοήθεια να έρθει. Τώρα, αυτή εδώ η εικόνα, δείτε τώρα και δεν ξέρω, πραγματικά εγώ δεν το θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να το κάνει μόνος του, αλλά λέμε ότι όταν είμαι μόνος μου και πνίγομαι και μπορώ να συνειδητοποιήσω τι μου συμβαίνει και να πρέπει να βοηθηθώ μόνος μου, το να πέσω πάνω στην καρέκλα στο ύψος του στομάχου και να κάνω ουσιαστικά αυτό το χειρισμό μόνος μου, είναι αποτελεσματικό. Πιθανότατα να είναι, αλλά δεν ξέρω πόσο ψύχρεμος μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος πνίγεται να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία μόνος του. Και να πάμε σε κάτι άλλο που είναι πιο συνηθισμένο, τα παιδιά. Τι κάνουμε στα παιδιά λοιπόν? Τα παιδιά είναι πιο εύκολα στο χειρισμό τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να δημιουργείται μεγαλύτερος πανικός όταν ένα παιδί πνίγεται, αλλά ο χειρισμός του παιδιού λόγω του μεγέθους του είναι ευκολότερος. Και βλέπετε πόσο πιο εύκολα μπορεί να φύγει το κεφάλι, να γύρει δηλαδή το κεφάλι προς τα κάτω του παιδιού και να χτυπήσουμε την πλάτη του σε σχέση με έναν ενήλικα.
Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε στο μωρό, ο χειρισμός δηλαδή σε ένα παιδί σχολικής ηλικίας είναι ίδιος όπως στους ενήλικες, απλά γονατίζουμε κάτω για να είμαστε στο ύψος του παιδιού. Όταν όμως έχουμε ένα βρέφος, τότε μέχρι ενός έτους δηλαδή όταν λέμε βρέφος, τότε ο χειρισμός γίνεται μεν πάλι στην πλάτη του παιδιού με το κεφάλι προς τα κάτω. Αυτό που πρέπει να προσέξω όμως σε αυτήν την περίπτωση είναι να συγκρατήσω πολύ καλά το κεφάλι του παιδιού. Γιατί χτυπώντας το, γέρνοντας το προς τα κάτω και χτυπώντας του την πλάτη, το κεφάλι μπορεί να αρχίσει να κουνιέται δεξιά και αριστερά και να συμβεί οποιαδήποτε βλάβη στον εγκέφαλο από αυτά τα χτυπήματα. Άρα συγκρατώ το κεφάλι σταθερά από την γνάθο και όταν το γυρίσω ανάποδα για να κάνω το χειρισμό τις συμπιέσεις δηλαδή στο στομάχι σε αυτή τη στάση, ανάσκελα δηλαδή το μωρό, πάλι βλέπετε ότι εδώ κρατώ πάρα πολύ σταθερά το κεφάλι του παιδιού, για να μην έχω προβλήματα. Είναι ενδεχομένως πιο αγχωτικό από ό,τι φαίνεται στις εικόνες. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που κανένας μας δεν εύχεται να του συμβεί. Αν όμως συμβεί κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω πάλι ότι αυτό που πρέπει να έχετε στο νου σας είναι ότι αν δεν βοηθήσετε εσείς, δεν θα έχει πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να σωθεί. Και άρα λοιπόν υπάρχουν και μέτρα βέβαια τα οποία προλαμβάνουν, ας το πούμε έτσι, την πνιγμονή, ειδικά για τα παιδιά, τα οποία τα ξέρουμε όλοι μας, αλλά ενδεχομένως κάποιες φορές δεν τα ακολουθούμε. Και για να ανακεφαλαιώσουμε, ξανά πάλι το γνωστό, ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι για να βοηθήσουμε, ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφαλές περιβάλλον για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσουμε τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα έστω στην κατάσταση που τον βρήκαμε, να μην χειροτερέψει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, και το να αναζητήσουμε τώρα τι μπορεί να έχει πάει στραβά, τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό είναι και κάτι δευτερεύον, που δεν είναι το άμεσο και το επίγον εκείνης της ώρας. Οι πρώτες βοήθειες δηλαδή δεν σχετίζονται πάντα με τον παράγοντα ο οποίος πάει λάθος, με το νόσημα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, με το τι συνέβη. Απλά έχουν σαν σκοπό να διατηρήσουν την κατάσταση του ανθρώπου όσο γίνεται καλύτερη. Να ζητήσουμε βοήθεια πριν παράσχουμε εμείς βοήθεια στον άνθρωπο, δηλαδή να καλέσουμε να έρθουν κι άλλοι να μας βοηθήσουν, γιατί μια κατάσταση όταν αρχίσει να στραβώνει μπορεί να στραβώσει πολύ, άρα μπορεί να μην έχουμε το χρόνο μετά να καλέσουμε βοήθεια, και να προωθηθεί όλη η διαδικασία, να εξελιχθεί δηλαδή όλη η διαδικασία για να μπορέσει να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος. Τα σχετικά είναι το τελείωμα εδώ τώρα με τις διαφάνειες αυτές. Τα σχετικά με το φαρμακείο που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος μαζί του ή στο αυτοκίνητό του ή στο σπίτι του είναι και αυτά σημαντικά. Δηλαδή, φάρμακα τα οποία έχουν νόημα να τα έχουμε μαζί μας είναι τα αναλγητικά ή αντιπυρετικά, παυσίπονα δηλαδή ή αντιπυρετικά. Αν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, παράδειγμα, αν έχουμε κάποια αλλεργία, οι αυτοχορηγούμενες ενέσεις αδρεναλίνης που μας έχει δώσει ο γιατρός και μας έχει εξηγήσει και πώς να τις χρησιμοποιήσουμε, είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν σε αυτό το φαρμακείο. Αντισταμινικά χάπια ή φάρμακα, εν πάση περιπτώσει, αλυφές κτλ., επίσης έχουν σημασία, γιατί αν πάμε, ας πούμε, μια εκδρομή στην εξοχή και υπάρχει πιθανότητα να μας τσιμπήσει κάτι, είναι ανακουφιστικό εκείνη την ώρα να χρησιμοποιήσουμε κάποιο τέτοιο σκεύασμα. Οι αλυφές κορτιζόνης επίσης είναι χρήσιμες, γιατί αρκεί να σκεφτείτε ότι οτιδήποτε και να συμβεί, χρησιμοποιώντας μία αλυφή, για παράδειγμα ένα σκεύασμα δηλαδή στο δέρμα, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να βλάψω τον ασθενή, γιατί η απορρόφηση από το δέρμα είναι αργή, πρόβλημα δεν υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί, άρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τον ανακουφίσω με αυτόν τον τρόπο, άρα μην είστε και τόσο, ας το πούμε έτσι, καχύποπτοι απέναντι σε τέτοιου τύπου σκευάσματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γάζες, επίδεσμοι και γάντια είναι τα σημαντικά που πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει ένα τραύμα. Και τα γάντια είναι το σημαντικό, ειδικά για την περίπτωση που έχουμε ένα τραύμα ανοιχτό, για να προστατευτούμε και εμείς, για να προστατευτεί και ο ίδιος. Και φυσικά το γνωστό τηλέφωνο, το 112, αν χρειαστούμε βοήθεια για οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, είτε αστυνομία, είτε πυροσβεστική, είτε ασθενοφόρο. Και γενικά να θυμάστε ότι οι πρώτες βοήθειες δεν έχουν να κάνουν με υπερήρωες, έχουν να κάνουν με ανθρώπους σαν όλους μας, οποιασδήποτε ηλικίας, ακόμη και τα μικρά παιδιά πρέπει να μάθουν να παρέχουν πρώτες βοήθειες, να εκπαιδευτούν σωστά δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, γιατί είπαμε ότι τα ατυχήματα είναι στην καθημερινότητά μας, το ζήτημα είναι να μην είναι τόσο βαριά αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν και να είμαστε εμείς ψύχρεμοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε την πρώτη βοήθεια. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήσασταν πολύ προσεκτικοί. Και αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση, απορία. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γκουγκούδη, που ως παιδοχειρουργός ήταν η πλέον αρμόδια για να μας μιλήσει για όλα αυτά τα
ευχάριστα που μας είπε. Αν κάτι παρέλειψε και κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι σχετικά με ατυχήματα ή πώς να αντιμετωπίσει, νομίζω ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκουγκούδη. Θα δώσουμε, αν με βλέπατε λίγο, ήμουν ανήσυχος, έπαιρνα και ερωτήσεις από ανθρώπους που παρακολουθούν διαδικτυακά. Οπότε θα πάρουν σειρά μετά από εσάς. Εσείς είστε οι πρώτοι που θα μας ρωτήσετε. Αν έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ πείτε μας το όνομά σας και την ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά την πνιγμονή. Εντάξει, το ξένο σώμα είναι μέσα στην αεροφορονοδό ή είναι στον ισοφάγο και σπρώχνει τη μεμβράνη? Το ξένο σώμα είναι στην αεροφόρα οδό, είναι στην τραχεία. Και γι' αυτό είναι πρόβλημα. Όταν... Αν είναι στον ισοφάγο και πιέζει την τραχεία, ένα ξένο σώμα δεν μπορεί ποτέ να είναι τόσο, να δημιουργήσει τόσο ισχυρή πίεση στην τραχεία, γιατί η τραχεία έχει κάτι κρίκους, αποτελείται από κρίκους δηλαδή στη σειρά, που είναι ισχυροί και δεν μπορούν να συμπέσουν και να αποφράξουν τον αεραγωγό. Ωραία. Πώς συμβαίνει να μην κλείνει, ας πούμε, η τραχεία ανεβαίνει προς τα πάνω, η επιγλωτσίδα κατεβαίνει, χαλαρώνει και κλείνει αεροφόρος εδώ. Πώς γίνεται να μπαίνει μέσα την αεροφορονοδό? Πώς γίνεται να πνιγόμαστε δηλαδή? Ναι. Ναι, γιατί στραβοκαταπίνουμε, αυτό που λέμε. Δηλαδή πάω να πάρω ανάσα την ώρα που πάω να καταπιώ. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό γίνονται όλα, είναι ακούσια. Σωστά, ναι. Είναι ακούσια. Ναι. Άρα όλες αυτές οι λειτουργίες, η χαλάρωση της επιγλωτσίδας, να ανέβει η τραχεία προς τα πάνω, να κλείσει η αεροφοροσοδός. Δηλαδή, αν εγώ καταπίνω και εκείνη τη στιγμή μου πούνε κάτι και πάω να γελάσω, θα ανοίξει ο αεραγωγός και θα φύγει η μπουκιά στον αεραγωγό και όχι στον ισοφάγο. Ναι. Ωραία, αυτό που δεν... Είναι ατύχημα αυτό. Ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως δηλαδή. Είναι ότι... Είναι ότι... Την ώρα που καταπίνουμε, ας πούμε, στην κατάποση, η αναπνοή μας κόβεται για κάποια δευτερόλεπτα. Σωστά. Ναι. Πώς γίνεται όμως να φεύγει για να πηγαίνει μέσα στον αερογό? Αυτό λέω, ότι είναι μια λειτουργία η οποία δεν είναι φυσιολογική εκείνη την ώρα. Δηλαδή φεύγει από την πορεία, χρειάζεται μηχανισμός για να πνιγεί κάποιος. Δεν μπορεί, εσείς και εγώ δηλαδή που καταπίνουμε φυσιολογικά, δεν μπορεί η μπουκιά να φύγει και να πάει στην τραχεία. Πρέπει ή να γελάσω ή να μιλήσω, δηλαδή να δημιουργήσω τέτοια συνθήκη που η επιγλωτίδα να είναι ανοιχτή. Και να φύγει. Άρα είναι θέμα του εγκεφάλου. Ατυχίας είναι θέμα του εγκεφάλου, φυσικά. Δηλαδή. Είναι θέμα λειτουργίας. Λειτουργίας του εγκεφάλου. Ναι, αφού ο εγκέφαλος είναι τις οδηγίες. Ναι, αλλά εδώ όμως είναι. Βασικά πάνε να γίνουν δύο λειτουργίες μαζί. Εγώ πάω να καταπιώ. Στη φάση όμως που πάω να καταπιώ, συμβαίνει κάτι. Okay. Και ανοίγει η επιγλωτίδα. Γιατί αυτό που σας λέω συνήθως, βασικά πότε πνιγόμαστε? Δεν πνιγόμαστε όταν τρώμε φυσιολογικά. Πνιγόμαστε όταν πάμε να γελάσουμε, όταν κάποιος μας σπρώξει απότομα. Και πάλι πάω να πάρω ανάσα, τρομάζω. Δηλαδή, όταν πάω να πάρω ανάσα την ώρα που πάω να καταπιώ. Αυτό. Όχι όμως εκούσια. Γιατί κάτι συμβαίνει. Το εκούσια δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θα πάω να αναπνεύσω την ώρα που καταπίνω. Δεν γίνεται. Άρα, ναι. Και γι' αυτό, το λόγο έχει, γι' αυτό το λόγο είναι και ατύχημα. Ευχαριστώ. Αν και η ειδικότητά μου είμαι μικροβιολόγος, δεν σας το είπα, πάνω σε αυτό το ενδιαφέρον ερώτημα, έχω να κάνω μια παρατήρηση. Αν θέλετε να κάνετε ένα πείραμα, σκεφτείτε ότι τώρα θα καταπιώ. Και προσπαθήστε να καταπιείτε. Θα δείτε πόσο δύσκολο είναι. Επόμενη ερώτηση. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος. Βασικά θέλω να κάνω μια σημείωση ότι εγώ έχω καλύψει τα σεμινάρια 136 ώρων που είναι για το ασφάλεια και υγεία. Έχω κάνει πάρα πολλά σεμινάρια για πρεσβοηθείες. Αλλά όσο κάνω σεμινάρια, τόσο πλημορφώνουμε γιατί δεν μου έτυχε κάτι, δόξα τω Θεώ, να χρειαστεί απεραβώ. Αλλά αν χρειαστεί, θα πρέπει να είμαι έτοιμος. Γιατί σίγουρα είμαστε άνθρωποι. Μπορεί να ξεχάσουμε ένα στάδιο, ένα βήμα. Σωστό. Γι' αυτό είναι καλό να παρακολουθούμε τα σεμινάρια προβοηθειών. Έτσι. Ή κάρπα ή. Μπράβο. Και αυτά. Είναι σημαντικό και γι' αυτό το λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση. Γι' αυτό το λόγο και όλα αυτά τα σεμινάρια τα οποία γίνονται έχουν συγκεκριμένο χρόνο που πρέπει να τα επαναλάβεις. Δηλαδή, μπορεί να ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να μας έχουν τύχει πράγματα. Αν όμως δεν είμαστε διαρκώς alert, έτοιμοι, και αυτή η ετοιμότητα δίνεται από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ότι κάθε τρία χρόνια, ας πούμε, να κάνω τον BLS, για παράδειγμα, για να είμαι σίγουρος ότι είμαι σε ετοιμότητα. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα η θεωρία είναι θεωρία, το πρακτικό κομμάτι είναι πρακτικό κομμάτι. Αν δεν σου συμβούν και κάποια πράγματα για να δεις πώς θα αντιδράσεις. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Το να είσαι όμως έτοιμος και με αυτόν τον τρόπο έτοιμος, δηλαδή να παρακολουθείς και να ξαναπαρακολουθείς σε σεμινάρια και όπου βρίσκεις ευκαιρία
να συμμετέχεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από τους παρευρισκόμενους? Ναι, Πάτερ. Όταν συμβαίνει αυτό που λέμε κατάπιε τη γλώσσα του κάποιος, πού οφείλεται αυτό και πώς αντιμετωπίζεται? Λοιπόν, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σε ανθρώπους που πέφτουν κάτω, πούμε, στο γήπεδο, σε ποδοσφαιριστές. Χτυπάνε, πέφτουν κάτω και λέει ότι αποφράχθηκε ο αεραγωγός γιατί έφυγε η γλώσσα προς τα πίσω. Η γλώσσα δεν μπορεί να φύγει, δηλαδή το κατάπιε τη γλώσσα του είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πραγματικά, έτσι. Γιατί η γλώσσα βρίσκεται, η ρίζα της γλώσσας βρίσκεται στο έδαφος του στόματος, επομένως δεν μπορεί να φύγει προς τα πίσω και να την καταπιούμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι επειδή ένας λιπόθυμος άνθρωπος δεν έχει τις αισθήσεις του και δεν έχει και τόνο, μυϊκό τόνο, η γλώσσα επειδή είναι μυς, χαλαρώνει, πέφτει προς τα πίσω, δεν καταπίνεται δηλαδή, απλά πέφτει προς τα πίσω και αποφράσει τον αεραγωγό. Εκεί αποφράσεται και ο ισοφάγος και η τραχεία και όλα. Η είσοδος δηλαδή ουσιαστικά στον φάριγγα. Επομένως δεν περνάει αέρας. Και αυτό το οποίο κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να τραβήξουμε προς τα πάνω τη γνάθο. Δηλαδή αν τραβήξουμε την κάτω γνάθο, το σαγόνι μας προς τα πάνω, τραβάμε μαζί και τη γλώσσα και ανοίγει ο αεραγωγός και παίρνει αέρα ο άνθρωπος και συνέρχεται. Εντάξει, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικός χειρισμός. Δηλαδή, οι γνώστες των πρώτων βοηθειών, ας πούμε, τα ξέρουν αυτά πάρα πολύ καλά, ότι αυτός ο χειρισμός είναι βασικός στο να δεις αν ο άλλος έπαθε κάτι πάρα πολύ σοβαρό ή έπαθε κάτι του τύπου ότι έφυγε προς τα πίσω, ο μυς της γλώσσας έπεσε προς τα πίσω και απέφραξε τον αεραγωγό. Άρα δεν καταπίνει τη γλώσσα, απλά φεύγει προς τα πίσω με το βάρος της και αποφράσει τον αεραγωγό. Και βέβαια, αν μείνει σε αυτήν την κατάσταση, ο άνθρωπος θα καταλήξει, έτσι. Δεν θα περνάει οξυγόνο, άρα πρέπει και αυτό είναι επίγον και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε άμεσα. Όχι, αυτό το με τα χέρια στο στόμα με τίποτε. Ναι, ναι. Τραβάμε, ναι, ή τραβάμε την γνάθο. Έλκουμε καταρχάς το μέτωπο προς τα πίσω. Πολύ σωστά, ναι. Το μέτωπο προς τα πίσω για να ευθιαστεί ο αεραγωγός και τραβάμε προς τα πάνω, πάνω και έξω το πηγούνι για να τραβήξουμε μαζί και τη γλώσσα προς τα πάνω. Ναι. Είναι εύκολος χειρισμός και είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Ο Πάτερ κάλυψε μία ερώτηση που είχα εδώ γραμμένη. Η υποερώτηση αυτής της ερώτησης ρωτάει αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτήν την περίπτωση, χωρίς να είμαστε γιατροί ή εκπαιδευμένοι νοσηλευτές ή προσωπικό πρώτων βοηθειών, αν μπορούμε να βοηθήσουμε ή πρέπει να καλέσουμε κάποιον άλλον. Εννοείται. Η ομάδα εκεί που λέει ότι εκπαιδεύεται πόσες ώρες, 135, Ναι. Νομίζω ότι ποια είναι το επάγγελμά σας? Καμία σχέση δηλαδή με το ιατρός, νοσηλευτής ή οτιδήποτε ειδικό. Ο καθένας μπορεί να βοηθήσει. Και γι' αυτό αυτά τα σεμινάρια της βασικής αναζωογόνησης απευθύνονται σε όλους. Οπότε φυσικά και μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε ξέρει. Εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί είμαστε της πρόληψης. Δηλαδή, καμιά φορά πάνω στα ατυχήματα λέω στα παιδιά μου: προσέξτε, μην τρέχετε εκεί, θα γλιστρήσετε. Θα πέστε. Πέφτουν και μπαμπά, είσαι χρουσούζης. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι σωστά τους νουθέτησα. Θέλω να πω ότι τα ατυχήματα είναι καθημερινό φαινόμενο, είναι μέρος της πραγματικότητας, της ζωής μας και δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που πολλοί σκέφτονται και λένε δεν θα συμβεί σε μένα. Πρέπει να λέμε ότι μπορεί να συμβεί και σε μένα και γι' αυτό να διαβάζουμε, αν όχι να συμμετέχουμε όπως ο κύριος εκεί σε ομάδες για να μάθουμε ακριβώς, να παρακολουθούμε τέτοιες ομιλίες, διαλέξεις, άρθρα σε εφημερίδες που μπορεί πραγματικά 5 λεπτά που θα χαλαρώσετε να διαβάσετε ή να ακούσετε μία τέτοια ομιλία να σώσουν τη ζωή κάποιου, μπορεί και τη δική σας. Αυτή ήταν η παρένθεση και το σχόλιο μου ανάμεσα στις ερωτήσεις. Αν υπάρχει άλλη, δεν έχω κάποια διαδικτυακή εγώ ή τηλεφωνική. Εμείς ευχαριστούμε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα εσάς που κάνατε τον κόπο και ήρθατε εδώ και υπομείνατε αυτή τη μεγάλη σχετικά ομιλία. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς του Πανεπιστημίου, όλους που
συνεισέφεραν, όλους όσοι συνεισέφεραν στο να βρεθούμε εδώ, με αυτή την ωραία εκδήλωση και διαδικτυακά, το Πολιτεία FM, το ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, UCY Voice 95,2, και να ενημερώσω για την επόμενη διάλεξη, για όσους θα ήθελαν να παρακολουθήσουν, του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στο Παραλίμνη. Το θέμα της είναι ο αθλητισμός και οι αξίες του στη ζωή μας. Είναι πολύ ωραίο θέμα, ιδίως για τους νέους. Σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι νέοι έχουν μία προσκόλληση σε αυτές τις συσκευές και δεν βλέπουμε συχνά το νους υγιής, ενσώματι υγιή, που λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Οπότε μπορούμε να διαδώσουμε ότι εδώ πάλι την 5η 14 Απριλίου είναι προγραμματισμένη με εισηγήτρια την κυρία Κλέα Χατζηστεφάνου Παπα-Έλληνα, που είναι ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας, του Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σας ευχαριστώ ξανά. Καλή νύχτα και καλή συνέχεια να έχετε.